Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σήμερα Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Τι έγινε, Χαζινάκο? Όλα καλά. Πώς πάει η Θάσος, η Καβάλα εκεί, τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Από τέλη του μηνός αρχίζει και σιγά σιγά περίοδος. Γεμίζει το Μαζαβίνο. Μαζαβίνο λέω. Καζαβίτη. Καζαβίτη λέγεται το ξενοδοχείο που έχεις. Φέτος... Πόσα δωμάτια έχεις, ρε? Συνολικά είναι 27, είναι 13 δωμάτια και. Μας πας μια μέρα με τον Κουλιανό εκεί να κάνουμε βουτιά στις πισίνες. Όποτε θέλετε. Πάμε τον Πλιάκο και τον Κόκκινο να τον βάλουμε στην τραμπάλα επάνω. καλό φαγητό, Θάσος. Πολύ καλό φαγητό και πολύ καλές τιμές. Ναι. Θάλασσες φανταστικές. Ρωσογκρεμό. Οργανωμένες παραλίες. Εσύ που κοντά είσαι? Σκάλα Πρίνου. Είναι όπως έρχεται το ferry boat από Καβάλα, στο 1,5 χιλιόμετρο. Ναι. Στο 1,5 χιλιόμετρο. Όπως έρχεται το ferry boat. Δεξιά κάνεις, ναι. Ακριβώς. Ζάχαρη. Μια χαρά. Είναι μια πολύ ωραία πευκόδης περιοχή με δροσούλα. Πολύ καλά, ιδίως για οικογενειακή. Τι κόσμο τραβάει εκεί? Δεν έχει. Κυρίως από Βαλκάνια. Δηλαδή Σέρβους. Ρουμανία φουλ. Πάρα πολύ Ρουμανία. Ρουμανία φουλ. Η Θάσος έχει γίνει για τη Ρουμανία εδώ και μια πενταετία μόδα. Ναι, καλοί Ρουμάνοι πελάτες. Κάνουν φασαρίες τέτοια, όχι? Φασαρίες δεν το λες, αλλά δεν είναι καλοί πελάτες για τις παρεμφερείς επιχειρήσεις. Δηλαδή για εστιατόρια, καφετέρειες δεν καταναλώνουν. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να θα έρθει ο Ρουμάνος με φορτωμένο το πορτ μπαγκάζ που θα φέρει, ας πούμε, μέχρι και φιαλωμένα νερά μπορείς να δεις να φέρνει. Νοικοκύρης ο Ρουμάνος. Ναι. Φέρνει φαγητά τέτοια, δηλαδή δεν καταναλώνει πολύ. Άλλοι ποιοι έρχονται εκεί δηλαδή? Τι? Μετά. Σκοπιανοί έρχονται. Και κάποιοι Σκοπιανοί έρχονται, ναι. Αλλά εντάξει, φτώχεια πολύ Σκοπιανοί κτλ. Σέρβοι. Και κάποιοι Σέρβοι και Βουλγάροι. Δηλαδή θες να πεις είναι κάτι σαν παραλία Κατερίνης, να μου μη Θάσος. Τα στοιχεία του, τα τουριστικά είναι, έχουν πολλές ομοιότητες άλλα. Έχουν ομοιότητες. Ναι. Και μετά τα γραφεία που φέρουν κόσμο από Γερμανία, Αυστρία. Οι Ελληναράδες που πάνε. Έλληνες πλέον είναι ίσως το μικρότερο ποσοστό. Είναι πού πολύ... πάνε οι Έλληνες? Οι Έλληνες. Ναι. Σε κάνα εξοχικό φίλο στη Χαλκιδική, πού να πάνε? Κούτρα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Σωστό. Όπου μπορούν, έτσι. Από κούτρα, εδώ και ναι. Από εκεί. Αυτό ακριβώς. Εσύ δουλεύεις τώρα με πρακτορία. Και πρακτορία και ελεύθερους. Και booking, ένα συνδυασμό όλων. Ζάχαρης. Κοίτα, μη σε πάρουν καμπάρι στον Άρη και θέλουν να γίνεις μέτοχος εκεί. Ο Καρυπίδης ακούει την εκπομπή να πούμε. Ψάχνει, λέει, αυτό. Μην έρθει ο Πόπης με τον Τίμη και σε ψάχνουν εδώ πέρα. Ψάχνουν λεφτά. Ψάχνουν λεφτά. Μη σε πούνε κανένα προετοιμασία ο Άρης στη Θάσο και θέλουν τσάμπα κλίνες. Δροσούλα έχει, μια χαρά είναι. Για παραπάνω είναι ο Άρης. Να πάει. Έχει γήπεδα εκεί. Λίγο εκεί που φτάσαμε. Έχει γήπεδα. Εσύ έχει βάρει στο γυμναστήριο. Κανονικότατο. Έχει βάρει. Ζάχαρη. Κύριε Καρυπίδη. Βρήκαμε για την αποστολή. Ναι. Πάρε μέτρα το κεφάλι σου, το φέση του. του Αραφάτ. ναι. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, τα δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αττική ζητούν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είχαμε τη γενοκτονία των Ποντίων, γιορτάζουν οι Πόντιοι. Καζατζίδης έπαιξε μπόλικο σήμερα. Μάλιστα. Και σήμερα βγαίνουν και Ολυμπιακοί και πουλάνε και μούρι, να πούμε ότι την ημέρα. Τον άκουσες το προηγουμένο στο Μαλάτο? Ναι, τον άκουσα. Την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός στο μπάσκετ είναι μια ομάδα άξια θαυμασμού για μένα. Καθίστε καλά. Άκουγα τώρα, αγκάτσι. Άκουγα του άλλου. Καθίστε καλά. Εγώ θαυμάζω τον Πουλιανό. Ακούστε κάτι, ρε. Είναι δυνατόν. Ψάχνει να βρει ο Ραγκάτσης, γιατί λέει ενώ τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό το μισούν και τα λοιπά, τον πασχετικό Ολυμπιακό το γουστάρουν και έπιασα τον εαυτό μου να πανηγυρίζει και έπιασα ένα φίλο μου τον Αριανό να πανηγυρίζει και τα λοιπά. Απλό είναι το ερώτημα του Ραγκάτσι. Θες να το αναλύσω εγώ σε 18,5 δευτερόλεπτα? Ας το πω εγώ τώρα στο πιτς φιτίλι. Ναι. Το Ολυμπιακό στο μπάσκετ συμπαθιέται γιατί παίζει μπάσκετ. Τα σκατά από την ψυχή του ανθρώπου τα βγάζει μόνο ένα άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Μόνο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και ο Ραπτόπουλος. Έτσι έλεγε ένας συμμαθητής μου. Ο Ραπτόπουλος λέει είναι ικανός να βγάλει από μέσα σου, λέει, ό,τι
Ότι τραγελαφικό, ότι αυτό υπάρχει. Λέει. Έπρεπε να γίνει, λέει, ψυχίατρο αυτό που λέει. Ωραία, είστε διάλογο από εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαίρου. Είναι ότι στον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. Εμεί δεν έχουμε ανταγωνισμό προ αυτέ τι ομάδε. Δεν έχουμε ανταγωνιστικέ ομάδε. Ενώ στο ποδόσφαιρο. Ενώ στο μπάσκετ όμω, όταν είχαμε τι μονομαχίε Άρη Πάοκ, ναι. Τότε αν υπήρχαν μίση και πάθη τότε μέσα στην πόλη, τι γινότανε. Λε. Ζούσε για αυτό το παιχνίδι. Έλα μπορεί να σκηνή ήταν εκεί στη μέση τώρα, σκηνή ήταν τώρα. Δεν είχε. Γυναίκε πηγαίνανε, γούνε πηγαίναν. Ναι. Ναι, ηλεκτρονική διεύθυνση είναι info@kazaviti.gr. Καραβίτη. Καζαβίτη, μην μπερδεύει τον κόσμο. info@kazaviti.gr. Είναι ηλεκτρονική διεύθυνση. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ναι. Θέλει δωμάτιο το καλοκαίρι. Σου αμολύσει 3-4 παιδιά, ουρλιάζουν τα παιδιά. Ου. Μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Εσύ είσαι εκεί το καλοκαίρι στη ρεσεψιόν. Κάνει το ρεσεψιονίστα ή βάζει καμία κοπέλα και δίνει δουλειά σε καμία κοπέλα. Έχω, υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό. Πληρώνει καλά, ρε. Κανονικότατα. Κάθε μήνα κανονικότατα. Τι Τσίπρα δίνεις ή... Μισθούς που είναι για σεζόν και είναι οπωσδήποτε πιο υψηλοί. Δεν πιο έχουν, υψηλοί από βέβαια, Τσίπρα. Βέβαια, γιατί είναι, η δουλειά είναι εποχιακή για αυτό το λόγο. Είναι ωραίος. Μη σ' ακούσει ο Πόπης με τον Τίμη. Μη σ' ακούσει ο Τσαλτίδης, μη σ' ακούσει ο... Πώς το λένε. Ναι, τους ζητάνε δανεικά εκεί πέρα. Να πάνε την ομάδα του Άρη, εκεί είναι πραξικόπημα. Για πάμε στον Άρη τώρα, για πες μου τι γίνεται. Στον Άρη. Θα πας με τη Λαμία ή έχεις τίποτα. Εννοείται ότι θα στον Καζαβίτη κανένα. Γάμους, κηδείες κάνεις εκεί. Πώς θα λένε αυτά τα. Κάνεις και τέτοια. Τώρα, αν κάποιος. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουν τους γάμους στους νησί και κλείνουν κάποια δωμάτια. Α. Αυτό. Τώρα να οργανώσω εγώ εκεί γάμο και τα λοιπά. Όχι, δεν θα κάνεις τέτοια. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, θέλει αίθουσες δεξιώσεων. Θα πας Άρης Λαμία τώρα δηλαδή. Ναι, κανονικά. Τι θα πας να δεις. Ποια θέλω να δω. Στην Τρία πάει. Στην Τρία πάει η παρέα μου, έχω εκεί διαρκείας. Πας στην Τρία, αρέσει χίλε. Ναι. Πας εκεί φωνάζεις, Φωνάζω, εντάξει, δεν είμαστε και στο κέντρο. Πάμε πάνω ψηλά για να βλέπουμε πάνω και πάλι. Για να βλέπουμε και μπάλα. Ωραία οπτική έχει Τρία, βέβαια. Ναι. Ωραία οπτική έχει, βέβαια. Τι άλλο να σε πω. Ναι, για λέγει. Τίποτα. Πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι θα πρέπει να στραφούμε σε άλλους τρόπους για να ανέβουμε την κατηγορία. Και θα πρέπει ο κύριος Καρυπίδης, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη. Ψάχνει από ό,τι μάθει να την κάνει κατσίκα ο Καρυπίδης. Θα πρέπει για μένα. Την κάνει κατσίκα ο Καρυπίδης. Να προσελκύσει εκεί τον κύριο Μαρινάκη που τα έχει καλά και με τη Λιβαδιά. Α, το πας αλλού. Ναι. Που τα έχει καλά και με τη Λιβαδιά. Το λες. Και να καταλάβει. Δεν σκίνεσαι δηλαδή. Δεν και να τον. Ναι. Καθόλου. Καθόλου. Μετά από αυτό που είδαμε τη Λαμία και με τη Σμύρνη, πρέπει σταθέστατα να πας και εσύ σε κάποια συμμαχία. Ναι. Εφόσον δεν έχεις κάποιον πολύ δυνατό παράγοντα για να είσαι πλήρως ανεξάρτητος. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, έτσι δεν ξέρω. Να πάρω το Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης τώρα όμως χάνει, λέει, τα πρωτεία. Κοίτα, ο Μαρινάκης είναι. Τα έχει καλά με τη Λιβαδιά και πρέπει να του δώσει κάποιους λόγους γιατί πρέπει να ανεβεί ο Άρης και να μην αφήσει τη Λιβαδιά. Να υπάρχει κάποια κίνητρα. Μάλιστα. Γιατί ο Άρης είναι μεγαλύτερο μέγεθος και ασφαλώς για τους αντιπάλους μπορεί να κόψει πιο εύκολα βαθμούς. Και για μένα η γνώμη μου είναι ότι εφόσον δεν έχει ο ίδιος δύναμη είτε παραγωγική είτε οικονομική είτε εξαγωνιστική κτλ. Θα πρέπει αναγκαστικά να. Ζαμπέτα τον άκουσε το μεσημέρι στο Μετρόπολη. Τραγούδαγε εδώ πέρα. Τι έλεγε, δεν αδέχε. Μόνο του Μοσχολιού δεν έβαλε να τραγουδάει. Τραγούδαγε. Να λέει, θέλουμε η ομάδα μας. Θέλουμε να πούμε, λέει, μεγαλομέτωχο, θέλουμε επενδυτή κτλ. Βέβαια, αυτό δεν το έλεγαμε, λέει, τόσα χρόνια. Ναι. Νομίζαμε ότι μόνοι μας μπορέσαμε. Κάνε αυτοκριτική ο Ζαμπέτας. Τραγούδα για εδώ πέρα. Συρτάκια χωρίς. Και, ναι. Και στην υπόθεση με τον Απόλλωνα Σμύρνης για τον ξυλοδερμό στην Κρήτη, σου είχα πει τότε στη Μαρμίτα ότι πάνε να κουκουλώσουν την υπόθεση. Ναι. Και ακόμα δεν έχει κληθεί κανένας απολογία. Έχει, για το ξύλο που έπεσε. Έχει υπερορίσει. Δυστυχώς δικαιώνομαι για τις πληροφορίες που είχα, ναι, ότι πάει να κουκουλωθεί και αυτή η υπόθεση μετά την υπόθεση του Ρμισάη. Η Λαμία έχει παράγοντα, έχει ιστορία. Νομικά δηλαδή, ναι, είμαστε ανύπαρκτοι. Νομικά. Και, ναι, και δικαστικά. Δηλαδή και φοβάμαι ότι και το καλοκαίρι για άλλη μια φορά δεν έχω δει ποτέ αυτή την ομάδα να δικαιώνεται σε δικαστικό επίπεδο όσον αφορά τέτοια θέματα. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Άρη να έχει δικαιωθεί. Τα άλλα που ακούς. Τα άλλα που ακούς περί Γράντα, λέω, περί Σκόρδα, περί δεν νομίζω να ισχύει περί Κόντι, περί αυτά που ονειρεύονται τον Κόντι. Ο Κόντις γράφει εκεί στα Facebook, στα Instagram και ασχολείται με τον Άρη. Σε τρομάζει αυτό, σε χαροποιεί, τι?
Ο Κόντις. Καλούς παίκτες έβερε στον Άρη. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το. Αυτά ακούω. Ναι, αυτά ακούω. Ότι ο καλούς παίκτες έβερε. Ναι, δηλαδή, αρχίζει... δηλαδή την Ατλέτικο με αυτούς τους παίκτες πήγαμε και κάναμε. Αυτά, ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά ο καλός παίκτης να κοστίζει αυτό που είναι να κοστίσει. Και όχι να κοστίζει υπερτιμολογημένος. Άμα πάμε να φάμε ένα τραπέζι με τον Κόντι, θα μας πει το εξής. Παιδιά, εγώ θεσμικά δεν υπήρχα στον Άρη, ήμουν μάνατζερ. Εγώ έφερνα αυτούς τους παίκτες, ρωτούσα τα αφεντικά εκεί πέρα να τον πάρω αυτόν τον παίκτη, κοστίζει τόσο. Δεν τον έφερνα, θα σου πει ο Κόντις. Ναι, τώρα ποιος θα πληρώσει. Δεν τον νοιάζει, σου λέει ο Κόντις, εγώ ήξερα ότι την παίκτη να φέρω. Εγώ ναι. Θα σου πω εγώ αν είμαι ο Κόντις τώρα. Είμαι εγώ ο Κόντις. Πάμε να φάμε ένα σουβλάκι, σουτζουκάκι, ψάρι, ό,τι θες. Και κάνουμε την αυτή. Ποιους παίκτες έφερε ο Κόντις, πες ονόματα. Κόκε, Χαβίτο, Νέτο, ναι. Κάλβο. Ναι. Πολλούς παίκτες. Διαχειριζόταν παίκτες. Χρήματα ο Κόντις. Δηλαδή, στο συν, στο πλην, πληρώνε ρεύμα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, είχε εφορίες να πληρώσει, είχε να πούμε έμφυα να πληρώσει. Δεν νομίζω να έχει δικαίωμα υπογραφής. Όχι, όχι, δικαίωμα υπογραφής. Αυτό το λέγανε δηλαδή τον Κόντι. Εμείς, ας πούμε, είχαμε ένα μπάτζετ έτσι. Ο Κόντις έλεγε ότι ο Αθανασιάδης υπέγραφε. Ναι. Ο Κόντις έλεγε ότι ο Αθανασιάδης υπέγραφε. Ακριβώς. Ποιο φταίει τώρα, ο Κόντις ή ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης. Αυτό που υπογράφει φταίει πάντα. Δηλαδή, τώρα άμα πάει ο Κόντις στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και φέρει 5-6 παιχταράδες. Με το Σαββίδι που δεν κλέβει και σουβλάκια και σουτζουκάκια. Και τα ναι. Πληρώνει μια χαρά. Δεν θα γίνει ο Κόντις ένας τεχνικός διευθυντής που θα πει ρε παιδί μου, ορίστε. Εγώ έφερα τους παιχταράδες, τους πλήρωσε ο Σαββίδης και η ομάδα προχώρησε. Θα σου πει ο Κόντις. Εγώ παίρνω το μέρος του Κόντι τώρα. Γιατί ακούω πολλούς Αριανούς που λένε ετοιμάζουν ναι, αυτό και να τον φέρουν πίσω και το παρελθόν και ιστορίες. Και ο Αριανός από την Αθήνα και φωνάζει και ουσκούζει κτλ. Τι απαντάει. Την έχει αυτό που βάζει την υπογραφή του. Ο Κόντις δεν έβαλε πουθενά υπογραφή. Γιατί τον κόβεις για λακαμά τον Κόντι στη μάπα για να βάζει υπογραφή για παίκτες που έφερνε. Όχι, και χρέωνε τον Κόντι 700 και 800 χιλιάρια. Αυτοί που ναι. θα τρέχουν τώρα με την εκαθάριση δεν θα είναι ο Κόντις, θα είναι ο Σκόρδας, θα είναι ο Αθανασιάδης, ναι. θα είναι οι προηγούμενες διοικήσεις ναι. που βάζαν την υπογραφή τους. Ναι, επίσης ακούω και το εξής από πολλούς Αριανούς. Ο Σαωρίδης μας έφταιγε. Ορίστε, τι είναι αυτό, κερκίδες είναι αυτές. Άρε, πού να γυρίσει πίσω. Για το θέμα της κερκίδας, ο Σαωρίδης ήταν νούμερο 1. Να το! Για το θέμα της κερκίδας. Για της κερκίδας το θέμα. Να τα ένα-ένα. Να ο Κόντις, να ο Σαωρίδης. Γιατί είναι ψέματα αυτό. Όχι. Ότι οργάνωσε την κερκίδα, ότι γίνανε εκδρομάρες. Εκδρομάρες. Ότι υπήρχε ναι. οργανωμένο κίνημα δυνατό. Ναι. Για πες συνέχισε. Ναι, ο Σαράφος ναι. όμως πήγαινε εγώ στην Τούμπα. Εγώ λέω τι έζησα. Με τον κασκόλ κάτω από τα πόδια πήγαινε ο Σαράφος. Ο άλλος πήγε και ναι. Για πες τι έζησες. Ή μια κερκίδα για πες. Ότι υπήρχε οργανωμένο οπαδικό κίνημα στην πόλη που ήταν ίσως το πιο δυνατό και στην Ελλάδα θα έλεγα. Στο οπαδικό, για το οπαδικό κομμάτι δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το Σαωρίδη. Έτσι, για το οπαδικό κομμάτι. Ναι. Για το οπαδικό κομμάτι 100%. Ναι. Από εκεί και πέρα το οργάνωσε, οπαδικό, το οπαδικό ναι. δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το διοικητικό. Και τέλος. Εκεί τα μπέρδεψε λες. Τέλος. Εκεί δεν μπέρδεψε. Πρέπει να εμπλέκονται. Ναι. Όχι. Και οι ομάδες χρειάζονται επενδυτές. Τελείωση. Πάντως, και το πρόβλημα του Άρη είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει επενδυτή. Πάντως χαμηλόφωνα, υψηλόφωνα, αριανόφωνα, ρουφιανόφωνα, ιστορίες. Εγώ Σαωρίδης ναι. αν πει μια συγγνώμη και πάει στην κερκίδα, ναι. δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχεις. Αν πει μια συγγνώμη και πάει στην κερκίδα ναι. και κάτσει στην κερκίδα. Ναι, ναι, ναι. Να τη φτιάξει πάλι. Βεβαίως, ναι. εγώ δεν έχω αντίρρηση προσωπικά. Ούτε ο Κόντις να έρθει με επενδυτή έχεις αντίρρηση. Δηλαδή, ο Κόντις αν είναι να φέρει παίχτες αλλά να τους πληρώνεις για αυτό που αξίζουν. Ναι. Γιατί όχι, αφού καλούς παίχτες έφερε. Ένα ο Κόντις. Ένα το πάει. Γιατί τι να σου πω, δηλαδή. Κάτι σου λέω, κάτι. Ναι, αυτά ακούω και από τους άλλους. Δηλαδή εσύ που είσαι. Και όχι μόνο να πληρώνω 800 χιλιάρι κακό και τέτοια συμβόλαια. Ναι. Αν μου φέρει ένα κόκκι και να τον πληρώσω 100-150-200 χιλιάρικα στην ναι. αξία που ναι, είχε ναι, τότε. Ναι, ναι, έτσι, ναι. 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 Σου, απλά, είπα να αγοράσει Σκόντα Φάμπια και την πληρώσει για Mercedes 200 τίζερ. Αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Εγώ τι νομίζεις. Βεβαίως. Το κατάλαβα γιατί δεν το κατάλαβα τι θες να μου πεις. Ναι. Άρα καταλήγουμε. Μέσα ο Κόντις, μέσα ο Σαωρίδης, τον Τσαλτίδη να τον πάρουμε εκεί πέρα γραφείο τύπου. Και αυτός καλός ήταν. Δεν, λαλίστατος, ωραίος. Ο Καράμπα. Εμείς χρειαζόμαστε και έναν τεχνικό διευθυντή εκεί πέρα που είχαμε αυτό το. Είδα αυτό τον Κάκαλη εκεί πέρα με τον Όφη. Ο Κάκαλης. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ο Κάκαλης δεν μπορεί να πουλήσει. Ντάτσου Τσέρι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ποιο Κάκαλη. Τον Κάκαλη. Έχουμε να πούμε. Φέρτε, έχουμε Αριανό Σταύρο Λαμπριάκο και χώσον εκεί στον πάγκο. Από. Ναι, να εγώ κάνει... θέλω Σταύρο Λαμπριάκο τι στον πάγκο. Εκεί πέρα, τεχνικό διευθυντή μέσα. Τον θες εκεί, ε? Από ναι. πάνω σκαμπάζει αυτός. Γιατί να μην δε σκαμπάζει. Από πλακάκια και πολύ καλός ποδοσφαιριστής ήταν, πολύ καλή καριέρα έκανε. Ναι, από μπάλα ξέρει.
Γιατί να μην ξέρει. Μα σου φέρει καμιά φαχλάνα για center force για μπορεί να στρίψει. Εγώ τον θέλω και για του πάγκου που θα γίνονται. Πώ έχει η Άλτον Μυροφορίδη, πώ τον Μυροφορίδη, πώ το λένε στον Απόλλα Σμύρνη. Μυροφορίδη είναι γάτα. Ναι, είναι εκεί πέρα. Την κυρία Παρτάλο τώρα με τον Μυροφορίδη. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, να είναι εκεί να κάνει και τον τσαμπουκά του. Τσαμπουκά για να κάνει καλό. Είναι δυνατό παιδί και τα λοιπά. Αλλά από μπάλα. Τι, β' εθνική σε, τι δεν θε και λίγο τσαμπουκά εκεί πέρα. Ο Μυροφορίδη μοιράζει γλυκά. Πηγαίνει σε αυτά. Ξέρει διαιτητέ. Η ατζέντα του είναι αυστηρό προσωπική. Γλυκά μοιράζουμε ρεβίθια. Τι ρεβίθια, ούτε ρεβίθια. Και τα ρεβίθια χρειάζονται να τα αγοράσει και τα ρεβίθια. Βέβαια. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Βέβαια. Λοιπόν, κάτσε να πάω εγώ στα μηνύματα εδώ πέρα. Ραπτόλε, ποιο Ολυμπιακό που από σπόντα πήγε στο Final Four. Μια τριαντάρα το ετοιμάζει ο Μπράντοβιτ την Κυριακή όπου τον βρίσκει, τον κάνει σεξ, τον σκίζει. Λέει ο φίλο. Καλά, για μένα, αν ο Ολυμπιακό πάρει αυτή την Ευρωλίγκα, θα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα ελληνική ομάδα μπάσκετ που έχει γίνει ποτέ. Αν καταφέρει να πάρει αυτή την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός μέσα σε ένα φανατισμένο κλίμα που θα υπάρχει εκεί από τους Τούρκους, αποκλείοντας τη ΤΣΣΚΑ με τετραπλάσιο μπάτζετ, θα είναι τεράστιο κατόρθωμα. Ίσως το μεγαλύτερο που έχει γίνει από λίγο. Ο 768 λέει ότι η προετοιμασία του Άριος θα γίνει στο Σέιχ Σου, βασικό στάδιο. Ενώ οι ιατρικές εκτιτάσεις θα γίνουν στα εφημερεύοντα, θα πηγαίνουν το βράδυ, λέει. Τζάμπα. Φαγητό στο καζίνο του Γευγέλη με δωρεάν μεταφορά. Φιλικά στα νέα πλάγια και στα νέα βλογητά. Δηλαδή, με άλλα λόγια. Σε βλέπω στη Θάσο να παίρνει την αποστολή του Άρη. Πόσα δωμάτια έχει, 27. 27 δωμάτια. Πε ότι οι ποδοσφαιριστέ θα είναι καμιά 24. Αν φάρω και 30, πε. 15 δωμάτια, προπονητέ, το κλείσε. Και τον τουρίστα πού θα τον βάλω, του τουρίστε. Ο τουρίστα πληρώνει. Εδώ λέμε να βοηθήσει την κατάσταση. Πάρει την ομάδα, την κάνει ένα τραπέζι. Θα περάσει τα έξοδα στην ομόρυθμη εταιρεία. Τι έχει, ανώνυμη, τι έχει. Ανώνυμη. Ανώνυμη εταιρεία. Ζάχαρη. Θα πληρώσει ο Τσίπρα τα μισά. Τι λένε, πλάκα κάνει. Είσαι γάτα με πέταλα. Ο Καρυπίδης ακούει την εκπομπή. Θα μπει καθιά όλη μέσα του, να ξέρεις. Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Εδώ έχω τον ξενοδόχο. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Συμφωνείς ότι τον Ολυμπιακό δεν τον αντιπαθούν επειδή το μπάσκετ δεν μπορεί να βγάλει τα σώψυχα ενός ανθρώπου. Εγώ πιστεύω επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει ανταγωνιστικότητα οι δικές μας ομάδες με τον Ολυμπιακό. Δεν το θεωρούμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Έλα ρε. Ναι. Γιατί όταν υπήρχε το Άρης ΠΑΟΚ τότε επί μια επταετία που πεζόταν το πρωτάθλημα, υπήρχαν μίση και πάθη εδώ στην πόλη. Η μισή πόλη όταν κέρδιζε μια ομάδα κλεινόταν μέσα και η άλλη μισή κυκλοφορούσε. Έτσι γινότανε. Λες. Μα υπήρχε ανταγωνισμός. Λες, Βέβαια, και οπαδικά τον Άρη, το Άρη τον κράτησε, το μπάσκετ τον κράτησε εκείνη τη δεκαετία. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλος Ολυμπιακός στο μπάσκετ που δεν μπορεί να προκαλέσει την οργή και τη μνήμη των φιλάθλων. Και ο Παναθηναϊκός. Του Αριανού και του Παοξή. Του Παοξή, τι ναι. Να προκαλέσει το Αριανού. Τι να προκαλέσει το Αριανού και το Παοξή. Εμείς τώρα εδώ ναι. Τα είδαμε τα παιχνίδια και συγχαθήκαμε τον μπάσκετ. Πού, Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, συγχαθήκαμε τον μπάσκετ. Συγχάθηκε στον μπάσκετ. Δεν είναι μπάσκετ αυτό που παίζανε οι δικοί μας ομάδες. Α, είσαι και τις ποιότητες εσύ, δεν είσαι ο Παναθηναϊκός. Εμείς μάθαμε τον μπάσκετ αλλιώς. Μοβιβέρισε. Και ο Άρης, εγώ είδα και την ομάδα μου 2 χρόνια σε Ευρωλίγκα. Είχα διαρκείας. Ναι. Όταν ο Άρης πήγαινε τα τελευταία χρόνια, πριν καμιά 7-8 χρόνια, παίζαμε Ευρωλίγκα. Και είχαμε πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τώρα πλέον με αυτό το budget και με αυτές τις ομάδες που έχουμε, τι να βλέπουμε τώρα. Δεν μάθαμε έτσι τις ομάδες μας. Πάω και ιδέες. Δεν το πολύ είδα το παιχνίδι, κάποια στιγμιότυπα. Βγήκε στο μεσημέρι και έκανε μια δήλωση. Τι είπε, για πες μου. Στον ίδιο θάλαμο που ήταν ο Κατσιαμπής πρέπει να φιλοξενούνταν και ο Ίβιτς εκεί πέρα. Μαζί με τον Κατσιαμπή παρέα πρέπει να Κατσιαμπής ήταν. Κατσιαμπής με Ίβιτς τι ίδιο. Λέω, γιατί είχαν ένα ατύχημα και οι δύο και πρέπει να ήταν στον ίδιο, το ίδιο γιατρό σπέρμα του κοίταξε. Να του μπατάρισε. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Για ευνόητους λόγους. Τι ευνόητους λόγους. Κοίτα, ο Ίβιτς τη δουλειά του έκανε, έτσι. Βέβαια. Αν ο άλλος είναι φελός και στο 1-0. Ναι, ναι. Όχι ο διαιτητής. Ο Μπέρκ. Και ο Μπέρκ. Και μετά και ο Παδός. Εγώ είπα τον Μπέρκ. Ναι, ναι, είναι ναι. Είναι δυνατό να προηγήσει 1-0 και να κάνεις μανούρα. Πας να πάρεις ή έστω την πρωτιά και κάνεις μανούρα. Φλάκα. Βγάζεις τα χέρια σου και βγάζεις τα μάτια σου. Φλάκα, είσαι βλάκα. Ο Ίβιτς καλά την έπαιξε την ιστορία. Ωραίο. Να τον κατηγορήσω. Σέρβος τώρα επαγγελματίας. Πλάκα κάνουμε. Κοροϊδό θα την αφήσει. Έξυπνο άνθρωπο. Είναι κοροϊδό είναι. Γιατί, καλά την έκανε την ιστορία. Ναι, τι να κάνει. Ναι, βέβαια. Πανέξυπνος άνθρωπος. Βέβαια. Το έπαιξε καλά δηλαδή. Έκανε αυτό που έπρεπε, το αυτονόητο. Στους παοξίδες που χαρήκαν που το πήραν έτσι το μάτσι και λένε έτσι γουστάρω, ρε, τι έχεις να τους πεις κάτι, να τους προσάψεις. Όχι, τι να τους προσάψεις.
Απλά αν ο Βιλιαφάδες είχε το ίδιο μυαλό μέσα στην Τούμπα όταν έσκασε η Κροτίδα δίπλα, ναι, θα μπορούσε να κάνει τον κοφάλαλο εκεί πέρα όταν έσκασε η Κροτίδα. Τον κοφάλαλο. Να κάνει τον κοφάλαλο. Ναι, να ναι. Πέσει κάτω εκεί και δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν κάνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν είχε μυαλό. Ο Σέρβος είχε πιο μυαλό γιατί είναι Σέρβος. Ο άλλος είναι Αργεντίνος, τι είναι, ξέρω. Φλάκας. Ε, βέβαια. Ναι. Έχει άλλο ταπεραμέντο. Δεν πάει. Δεν κόβει το μυαλό. Δεν κόβει. Αυτοί είναι πώς θα κάνουν τα τσαλιμάκια και αυτά. Δεν πάει παραπάνω το μυαλό τους. Να κάνει το. Ο άλλος είναι παμπώνυρος. Επαγγελματίας. Τώρα στο Άρης Λαμία. Λες να πέσει κανένας της Λαμίας έτσι σχέδιο κάτω και να κάνει τον πεθαμένο. Το φοβάσαι αυτό δηλαδή. Ότι το παιχνίδι είναι υψηλής επικινδυνότητας, ναι, είναι. Βάλε με λίγο στο πνεύμα. Τι ακούς δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, το. Βάλε με στο πνεύμα. Το είναι κλίμα, στα υψηλής επικινδυνότητας. Ναι. Ναι, βέβαια. Το παιχνίδι είναι θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας. Γιατί θα βγει συσσωρευμένη μια αγανάκτηση του κόσμου βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και πώς έχει η Λαμία συγκεντρώσει αυτούς τους βαθμούς. Που η Λαμία. Βολεύει τον Καρυπίδη. Τη μετριότητά του να τη βγάλουν οι Αργιανοί. Όχι, σε οργή. Η οργή θα βγει, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του Προέδρου που δεν προστάτεψε την ομάδα. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια. Μάλιστα. Όχι. Οι ευθύνες που του αναλογούν δεν αλλάζουν. Γιατί η οργή θα πέσει αλλού. Η οργή θα πέσει μας εκεί. Φάξαν, αλλά μας κάναν. Οι ευθύνες ευθύνες. Η οργή είναι μεγαλύτερη για οι ευθύνες. Αν τη βάλει σε μια ζυγαριά την οργή. Οι ευθύνες πιο πολύ. Ναι. Γιατί όταν έχεις ένα σύλλογο όπως ο Άρης, με την ιστορία που έχει, θα πρέπει πρώτα εσύ να προστατεύσεις αυτό το σύλλογο. Δεν έχεις κάποια ομάδα, δεν θέλω να πω για να μην μειώσω κάποια ομάδα μικρότερη ελληνικούς. Οφείλεις να προστατεύσεις αυτή τη μεγάλη ομάδα που έχεις υπό τη διοίκησή σου. Από εκεί και πέρα, όταν εμένα με κάνει χαβαλέ έξω αγωνιστικά η Λαμία και η Σμύρνη και κουκουλώνουν και τις υποθέσεις στα δικαστήρια, πού θα ρίξω ευθύνη? Εμείς νομικούς δεν έχουμε. Αντί να είναι τώρα στην Αθήνα εκεί να κυνηγάει τα πάντα. Δικαστήρια, ξεδικαστήρια, τρίτες θέσεις, ποιοι θα πάρουν άδειες, τι θα κάνουν, θα πρέπει να είναι εκεί μέρα νύχτα. Τα χαρτώσιμα από το περίπτερο, ποιος θα τα πληρώσει. Εντάξει, τι να κάνουμε τότε. Τα χαρτώσιμα από το περίπτερο. Ναι, έχεις δίκιο εσύ αυτό που λες, αλλά και εγώ ρωτάω. Εσύ ρωτάς, εγώ πρέπει να πω όμως αυτά που είναι να πω. Ναι. Έτσι. Άμα δεν μπορεί, να βρει όπως αυτό που είπα, να βρει μια διάδοχη κατάσταση ή κάποιο συμπαίκτη που να μπορεί και να έχει την οικονομική δυνατότητα να είναι στο καράβι. Αλλιώς δεν γίνεται. Μόνος του έδειξε ότι δεν μπορεί. Κουμπάρος του εκεί από την Κρήτη ο Νταΐς. Ποιος? Το παραμύθι που έλεγε θα τον κουμπάρω μου εγώ για τον αφήσω μόνο. Ο Νίκταρης. Εγώ στην πρώτη εκπομπή είπα εδώ πέρα ότι εγώ όταν άκουσα μεγάλα λόγια στο ραδιόφωνο κουμπόθηκα, δαγκώθηκα. Κουμπόθηκες, Γιατί αυτές οι δουλειές δεν γίνονται με δηλώσεις στο ραδιόφωνο. Ναι. Γίνονται κάτω από το τραπέζι. Ναι, δεν γίνονται με. Δεν τα διατυμπανίζεις αυτά τα πράγματα. Άκουσες το Μαρινάκι, τον Κόκαλη, τον Βαρδινογιάννη να φωνάζει. Άκουσες κανένα τώρα του Απόλλωνα Σμύρνης ή τις τέτοιες. Το Μυροφορίδη να λέει. Τίποτα. Κιχ. Πώς θα γίνει. Αλλά οι Τουλούμπες και οι Καριώτες πηγαίναν. Έτσι. Διάλειμμα Γιάννη και μισή είναι να πάμε. Μια 55 καιρό, μήνυμα 54-340. Σαββατοκύριακο, τι θερμοκρασία θα κάνει, ναι. Ψιλοβροχές βλέπω και τέτοια, γουστάρω. Να δροσίσει λίγο γιατί δεν είναι από τώρα. Κυριακή βροχή, πάω Πανιώνιος. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Πες το ταγάρι το Ραγκάτσι, λέει πως δεν ξεχνάμε τα 5 δεύτερα του Σάβιτς. Μόνο μισός για τα χαϊδεμένα παιδάκια του Ξανθού. Μόνο μίσος για τα χαϊδεμένα παιδάκια του Ξανθού, λέει. Ναι. Τότε υπήρχε ανταγωνισμός, παίζονταν τα πρωταθλήματα τότε. Ναι. Τότε πάω και ο Ολυμπιακός εκδικούσαν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, το κάνω που κάνουμε για Κόντι, Σαουρίδη και ποιο άλλο ήταν. Πολλοί ήταν. Κόντι. Είπε κάτι Σκόρδα, κάτι τέτοιο. Σκόρδα, Κόντι, Σαουρίδη. Ποιο θέλετε να έρθει πίσω. Εδώ και τώρα. Και Τσαλτίδης μέσα, γραφείο τύπου. Το ποιο να έρθει είναι όχι να έρθει έτσι. Τα ακούω εγώ τα γράμματα, βρε, δεξιά και αριστερά. Δεν μπορούμε άλλο γιατί άσχημα ήμασταν τότε. Αυτά ακούω εγώ. Εκεί ήταν είναι να είμαστε όπως τότε και να ξαναχρεωθούμε άλλα 30 εκατομμύρια. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Ας έρθουν όλοι αυτοί που λέτε στον Άρη, αλλά να φέρουν και τα λεφτά πίσω. Λέει ο 224. Ωραίο μήνυμα. Ποιος βγήκε αφάνης, Ραπτόπουλε, λέει ο 768. Ερμής Κουρόπουλος στον ημιτελικό 82 με Βάζελο. Εκτελεί αράουτ από την 6. Σκάει Κροτίδα στη γάμπα. Έλειωσε η κάλτσα. Το θυμάμαι. Πάω Παναθηναϊκός 1-0 στην Τούμπα και 2-0 στην παράταση τη Λεωφόρο. Με τον Κωστίκο, το θυμάμαι, σε ασπρόμαυρη τηλεόραση το βλέπαμε. Στο 90 από ένα μέτρο να χάνει ευκαιρία μπροστά στον ανήμπορο να αντιδράσει Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου.
και μετά κατόρθωσε ο ΠΑΟΚ να χάσει, να χάσει αυτό το κύπελο και να το πάρει ο Παναθηναϊκός με διαιτησία Βασάρα, με διαιτησία Βασάρα, με τη Λάρισα του Πλίτσι, του 18χρονου τότε Πλίτσι, Παναθηναϊκός Λάρισα. Δεν δίνει δυο μπέναλτι ο Βασάρα στη Λάρισα, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάζει ένα γκολ ο Χαραλαμπίδης, 1-0, και δίνει ανύπαρκτο πέναλτι πάνω στον Τωρο Νικολάη, ο Αντρεούτσι. Το χτυπάει άου το Χαραλαμπίδης και πήρε ο Παναθηναϊκός του Πετρόπουλου και του Βαρδινογιάννη, που είχε τη διαιτησία τότε, το κύπελο. Το Κωστίκος το θυμάμαι σαν χθες, 12 χρόνια 13. Από ένα μέτρο, εξουδετερωμένος ο Κωνσταντίνου, την πετάει out. Ή out όχι. Οι παλιοί θα θυμούνται, Κλαδές και τέτοια. Κλαδάς και οι υπόλοιποι. Πρέπει να πέρασει κάτω από το. Δηλαδή να τον εκτελέσει, να γίνει το 1-1, να πεθάνουν όλοι με στη λεωφόρο, 24.000 κόσμος. Και περνάει από κάτω από το πόδι του. Δηλαδή πιάνει αέρα. Με τον Κωνσταντίνο πεσμένο, 1,73 ο Βασίλης Κωνσταντίνου. 1,73 τερματοφύλακας, φοβερός. Με 1,73. Πολύ κοντός για τερματοφύλακας. Ο πιο κοντός τερματοφύλακας που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Πολύ πιθανό. Μιλάω για. Και για επαγγελματικό, εντάξει, σίγουρα. Αλλά ας πούμε δεκαετία 60-70 για αλφα εθνική δεν θυμάμαι κοντύτερο τερματοφύλακα από τον Κωνσταντίνου. Ένας αυτός και ένας ο Κάμπος του Μεξικού. Ο Κάμπος ήταν στο 1,76-1,75. Ήταν τόσο ο Κάμπος. Ναι. Θα σου πω. Β' εθνική τερματοφύλακα κάτω από 1,70 που θυμάμαι εγώ. Κάτω από 1,70. Ποιο μπάσκετ. Α, η Φενέρ προκρίθηκε. Ναι, το είπαμε. Ναι, το λέγουμε. Η Φενέρ προκρίθηκε. Ναι. Παίζει ο Ολυμπιακός Φενέρ. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Είδα και τι φανατισμένη ατμόσφαιρα ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Πολύ δύσκολο το. Ναι, την Κυριακή είναι ο τελικός. Στην Α εθνική λοιπόν με 1,73 πρέπει να ήταν ο Βασίλης Κωνσταντίνου ο πιο κοντός τερματοφύλακας. Κάτω από 1,70 στη Β' Εθνική Βόρειο Όμιλο θυμάμαι ένα τερματοφύλακα που έπαιζε σε ομάδα του Βορείου Ομίλου. Τότε ήταν 20 ομάδες Βόρειο Όμιλο, 20 ομάδες Νότιο Όμιλο. Και από τις 20 ομάδες που εγώ ήξερα και έβλεπα του Βορείου Ομίλου, οι τρεις να είχαν χόρτο. Όλες οι άλλες είχαν χωμάτινο γήπεδο, δεκαετία 70. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε από τον Βασίλη Κωνσταντίνου κοντύτερο τερματοφύλακα. Είχε και άλλους κοντούς. Χριστίδη 1,76. Αρφανίτη 1,78. Δοξάκη 1,76. Είχε. Αλλά πιο κοντά από τον Κωνσταντίνου δεν πιστεύω ότι είχαμε στην Αλφα Εθνική. Τώρα όποιος ακούει παλιός, ξέρω εγώ, ιστορίες και μπορεί να μας πει κανένα για Αλφα Εθνική, για τα σε καμιά επαρχιακή, κανένα πανεγιάλιο, καμιά ξέρω εγώ Χαλκίδα που δεν το ξέρουμε. Μπορεί να μας ξέφυγε να πούμε. Εντάξει, να μην κάνουμε και τους πονηρούς. Α σκάδω πονηρό που λέει και ο κόκκινος. Λοιπόν. Ρε Λακαμάδες, δεν μάθε ότι το κουτάκι στο Σέρβο το πέταξε προβοκάτερ. Ήταν Σέρβος λέει αυτός που το πέταξε το. Τι Σέρβος, μήπως ήταν και ο παδός του Ερυθρού Αστέρα. Ερυθρού Αστέρα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ. Δεν ξέρω προβοκάτερ άμα ήταν. Δεν ξέρω τι να ήταν. Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν το γύρναγε το παιχνίδι. Ήταν πολύ κακός. Ήταν πάρα πολύ κακός σαν παίκτες. Ένας μένα να τον πιάσει, ήταν κακοί όλοι. Απίθαρχη. Εγώ διαισθάνομαι ότι θέλει ο ένας να δώσει στον άλλον τη δεύτερη θέση. Ναι. Λες και δεν θέλουν ίσως για να μην δημιουργήσουν φίλες προσδοκίες τους προέδρους, ναι, για να ρίξουν λεφτά, για να διεκδικήσουν και καλά ας πούμε την είσοδο στους ομίλους. Γιατί ξέρω εγώ άμα δεν βγει η ΑΕΚ δεύτερη θα πει Μελισανίδη ρίξε χρήμα να διεκδικήσουμε τους ομίλους. Τι να ρίξει? Θα πούνε οι οπαδοί την άλλη μέρα η ώρα για σπορ και τα site της ΑΕΚ. Θα έχουν μια κίτρινη φαγάνα φωτογραφία και ξεκινάει η Αγία Σοφιά. Η Σμύρνη μάνα καίγεται και ανοίγουμε γραμμές εμείς. Σε ανοίγουμε λίγο νωρίς. Δεν ξέρω αν θες να φαφλατιάσουμε άλλο. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Παραλείψαμε κάτι? Όχι, δεν έχουμε και το φίλο μου εδώ τον Ηρακλειδέα, τον γιατρό. Τα λέγαμε πριν κάνα μήνα ότι παίζουν διάφορα σενάρια. Πανσεραϊκός! Όταν φώναζε το Πανσεραϊκός. Ρεσί. Και το λέω, κοίτα, μην γίνει καμιά πλάκα και πέσει εσύ στα χαρτιά και ανέβω στη θέση. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Μην γίνει καμιά τέτοια πλάκα, λέω. Θα σε έχω εδώ πέρα, λέω. Δυο αμάξια. Την ξέρεις την ιστορία. Λοιπόν. Και πάμε. Τρία άτομα και εσείς θα πλακωνόσασταν στο ξύλο. Σου την έδωσε. Δεν είμαι πλακωνό. Εντάξει, χαβαλέ κάνα. Θα πλακωνόσασταν. Όταν φώναζε Πανσεραϊκός. Δεν σου την έδωσε. Μου την έδωσε γιατί σε. Του πήρε κολόγια τρελά. Φυσικά δεν σε και φωνάει. Πάμε, ρε Γιάννη, να πάρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας πούν για τον Άρη. Κάνε γκάλοπ, ρε. Κάνε γκάλοπ. Ακούει η Πέσο Ραπτόπουλο στη γειτονιά του δεξιά και αριστερά πίσω Κόντης. Βλέπει πίσω Σαωρίδης, πίσω Τσαλτίδης,
πίσω ο Γρανούζης, πίσω, πώς τους λένε, ο Σκόρδας. Δεν έχουν αδιέξοδο. Στην κατάσταση που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, κάποιος που μπορεί... Μα με λες και εσύ καλά λόγια. Καλά, εγώ σου λέω να είναι ο καθένας στο πόστο που μπορεί να προσφέρει και που το αναλογεί και να μην κλέψει την ομάδα. Καλά, έτσι. Ναι, ναι. Πάμε, εσύ καλημέρα. Εσύ. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Πάμε. Μάλιστα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια φώναζε ρε φίλε, δεν σε ακούμε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, ναι. Ο Χριστής είναι αρκετά κοντός. Ένα 76, ναι, κοντός. Για τους κοντούς, ναι. Και ο αυτός, ο Δοξάκης. Ένα 76. Και ο 76, ναι. Ναι. Οπότε ο Κωνσταντίνου ήταν. Ο Κωνσταντίνου 1,73, δεν θυμάμαι πιο κοντά από τον Κωνσταντίνου. Βοηθάτε ρε παιδιά. Κώστα, πέθανε και ο Βασελίνοβιτς. Έφυγε ο Τόζα. Ναι, 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 86 χρονών. Ήταν 86 ο Τόζα. Μέχρι 78 ναι, προπονούσε κιόλα. Αν με θυμάμαι, ήταν. Ο Τόζα Βεζελίνοβιτς ήταν μανιώδη παίκτη του καζίνο. Το περίεργο είναι ότι διάβασε ότι πέθανε στο νοσοκομείο των Αθηνών. Κοίτα, ο Τόζα έμενε στην Ελλάδα. Ναι. Ήταν προπονητή πολλών ομάδων. Άπαιξε τα λεφτά όλα στο καζίνο. Και τον είχε πάρει τελευταία φορά ο Ολυμπιακός Λουτρακίου και ήταν δίπλα στο καζίνο του Λουτρακίου. Έκανε καλή ζωή, ήταν καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Καλός προπονητής και καλός άνθρωπος ήταν ο Τόζα. Και πονηρός προπονητής. Έχεις δει κοντό. Κοντό βλάκα. Ναι. Αυτά. Έφυγε ο Τόζα, 86. Πλήρης ημερών. Πλήρης ημερών. Πρέπει να ήταν το 31. Με τον Βουτσά μαζί πρέπει να ήταν. Ο Βουτσάς, ναι, το 31. Ναι, ο Τόζα Βεζελίνοβης. Έφυγε. Ο Βουτσάς εγγόνια θα σχεδιάσει σε λίγο να κάνει. Και παιδιά και εγγόνια να πούμε. Τον Βουτσά τον κρατάει το μύδι τόσα χρόνια. Όχι, είχε άσθημα. Όχι, έγινε 16 βάλβιδος. Όχι, ήταν χοντρός. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Τον κράταγε το μύδι. Του δίνε ζωή το μύδι. Ο Βουτσάς είναι το πρότυπο κάθε άντρα άνω των 70 ετών. Ναι, πραγματικά. Δίνει ελπίδα και ζωή στους ανθρώπους πάνω από αυτή την ηλικία. Πάμε επόμενη ζωή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Το 30 ήταν ο Τόζα. 87. Ζάχαρη. Γιάννη. Τώρα θα σε βάλω καρία. Δεν θυμάμαι στον τελικό του 80, στον παράζ του 80, στον Ολυμπιακό, αν ήταν ο Τόζα ή ο Γκόρσκι. Έχω μια μικρή αμφιβολία. Νομίζω ότι ήταν ο Τόζα Βεζελίνοβιτς. Καλημέρα. Ναι. Γιάννη Ραπτόπουλε, κοίτα Ραπτόπουλε να σου πω τώρα. Η λύση είναι αυτή, εγώ που σε έχω πει πολλές φορές, όσο και να θες να τα γελιοποιήσεις αυτά που λέω, η πραγματικότητα. Δεν θέλω να. Με κατηγορείς. Μα σε λέω δύο πράγματα την προηγούμενη φορά και το κλείνεις το τηλέφωνο και γελιοποιείς αυτό που ζέτα και λες θα πάρω το Κόρδοβα και θα πάω να πιάσω να παρακαλέσω. Εγώ σου είπα αυτό το πράγμα. Εγώ σου είπα δύο λογικά πράγματα, δεν τα κατάλαβα. Πάρτα πάλι. Τα πράγματα που ασχολείσαι εσύ τώρα με τα κουτάκια και αυτά, βλέπεις, δεν σε πάνε, δεν σε κάθονται. Δεν αξίζει να ασχολείσαι εσύ με αυτά. Εσύ άλλα πράγματα σε χαροποιούν. Δεν είναι αυτά τώρα, δεν σε ταιριάζουν. Τα κουτάκια. Ναι, τώρα κάνεις ασχολείσαι με τον Ήβιτς, είναι δυνατός άντρας και τον έπεσε το κουτάκι και έπρεπε να αντέξει. Εντάξει, τώρα ναι, αφού σε χαλάει τώρα, δεν σου κάθονται τα. Οι κύβοι δεν σου κάθονται, πώς το λένε. Χαλιέσαι εσύ τώρα, χαλιέσαι. Είσαι σε μια κατάσταση που χαλιέσαι. Εγώ μπορώ να το κάνω. Εσύ δεν είσαι σαν να σε έχω πει, με θυμίζεις δηλαδή τον Μπουτάρι που τον βάζουν να πει πες κάτι καλό για τον Πάοκ, για τον Κύπελο. Αφού δεν τον πάει, δεν γουστάρει να πει. Δηλαδή με το ζόρι να σε, με το ζόρι να σε βάλουν να κάνεις κάτι που δεν θέλεις, είναι ευχάριστο, δεν είναι ευχάριστο. Ναι. Εσύ τώρα χαλιέσαι αυτό που έγινε. Λες τώρα, ο Πάοκ δεν τραβούσε που δεν τραβούσε, θα πάρει το παιχνίδι τώρα και. Εντάξει. Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοιες λογικές τώρα. Μπες στη δική σου λογική, ακούω. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω τώρα. Η λύση είναι αυτή που σου έχω πει και μην πας να την γελιοποιήσεις. Από εκεί και ύστερα τώρα για κάποια άτομα τα οποία λες ότι μπορεί να γυρίσουν τώρα τα άλλα. Όχι μπορεί, παρακαλάνε οι Αργιανοί. Παρακαλάνε. Ναι. Μην μπερδεύεις τα χρόνια. Εσύ μιλάς για 10 χρόνια πίσω που τότε υπήρχαν. Άλλη Ελλάδα υπήρχε τότε. Υπήρχαν επιδοτήσεις, ήταν γεμάτο το κουτί με το μέλι. Τώρα το κουτί με το μέλι είναι άδειο. Έχει διαγραφεί από το χάρτη, δεν υπάρχει τίποτα να πάρουν. Τι να πάρουν. Να μπουν να αρμέξουν τι. Μια Ελλάδα που δεν έχει να βγάλει πλέον τίποτα και έχει στερέψει. Έχουν μείνει μόνο τα κόκαλα την Αγελάδα. Τι να πάρω, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα πρόσωπα που ανέφερε. Σου λέω ρε παιδάκι μου, λέω τι ονειρεύονται οι Αργιανοί το βράδυ που κοιμούνται στο κρεβάτι. Τα πρόσωπα που ανέφερε έχουν βολευτεί πολύ καλά, έχουν τις δουλειές τους, είναι εκεί που είναι, κάνανε περιουσία από αυτό που κάνανε. Όχι μόνο αυτοί, εγώ δεν κατηγορώ μόνο αυτούς στην ομάδα του Άρη που κάνανε περιουσία, να μην πω αυτό. Όλοι κάνουν έτσι και στον ΠΑΟΚ έχουν γίνει αυτά και όλοι οι οπαδοί μέσα από τους συνδέσμους έχουν τακτοποιηθεί. Είναι σε πάρα πολλές ομάδες αυτά. Να σε αναφέρω παραδείγματα τώρα και στον ΠΑΟΚ, άσε να αρχίσουν να ουρλιάζουν. Από εκεί και ύστερα
είναι μια Ελλάδα που δεν έχει να δώσει πλέον τίποτα. Έχει διαγραφεί από το χάρτη. Τα ονόματα που αναφέρουν και λένε να θα ανέβουμε και θα ασχοληθεί ο Τάδε. Αυτά τα ονόματα που αναφέρει, πώς το λένε, το Μουζενίδη και αυτά, αυτοί, δεν μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε υπάρχει κι άλλο Σαββίδης. Και όταν ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε πορωμένος με το καλημέρα και άρχισε να βάζει λεφτά. Αυτά σιγά σιγά. Πρέπει να τον πορώσει και το αντικείμενο για να βάλει χρήματα. Τώρα το τι θα δει στον Άρη και θα τον πορώσει για να βάλει χρήματα, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Άρα εσύ λες λοιπόν. Άρα εσύ λοιπόν λες, όλοι αυτοί γιατί να έρθουνε, δεν υπάρχει η λάμψη του παιδιού. Η ομάδα είναι στα τάρταρα, παίζει στα καλύτερα. Ναι, αλλά υπεροφήτη, σωστά τα λες, αλλά τι ακούνε, τι ακούω από τους Αριανούς γύρω-γύρω. Τους αναπολούν, αυτό λέω. Την Κυριακή θα σταματήσετε να παίρνουν εκεί πέρα τα Αλεξανδρίνη και τα Υπνοστεντόρ, γιατί τελειώνει αυτό το παραμύθι με τη Λαμία και θα ξαναέρθουν στα συγκαλά τους. Γιατί σ' άκουσα που είπες και το εξής το πρωί, με φαίνεται το είπες αυτό, ότι θα κερδίσει τη Λαμία και μετά η Λαμία θα πάει να δώσει δώρο με το δικό σου το μυαλό τώρα, με τα σενάρια που κάνεις εσύ. Θα πάει να δώσει δώρο, πώς είπες, στην Καρδίτσα και τη Σπάρτη. Και τελείωσε εκεί το παραμύθι. Και εγώ σου λέω το εξής, μα για ποιο λόγο να δώσει δώρο στη Σπάρτη και αυτά που είπες εσύ, αφού μπορεί να σου κάνει μια καλή κηδεία, μπορεί να σου κάνει μια καλή κηδεία την Κυριακή. 500 άτομα θα είναι μέσα στο γήπεδο. Λες. Την κηδεία θα γίνει την Κυριακή. Άσε τώρα, να σου πω το ένα ακόμα. Εάν το σου πω. Λοιπόν, εάν θέλουν λύση, η μόνη λύση είναι. Ναι. Ένα και ένα κάνουν δύο Ρατόπουλε. Εγώ στο έχω πει και είναι πραγματικά η ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη πανίσχυρη. Δεν μιλάμε τώρα για το μέγεθος όπως είναι ο Σαββίδης και τέτοια ονόματα. Δώσ' τη λύση! Οικονομικοί παράγοντες δυνατοί. Εγώ έχω μια λίστα έτοιμη για σένα που μπορώ να τη δώσω άμα θέλεις. Είναι λίστα με ισχυρούς Εβραίους, επενδυτές και. Οι πιο δυνατοί. Με ισχυρούς Εβραίους. Μαγκάρι. Ισχυροί Εβραίοι, μακάρι. Θες τους Εβραίους, πού να πάρουν. Όποιος έχει χρήματα, δεκτός. Τι με νοιάζει εμένα, αν είναι Εβραίος, αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Ε. Ισχυρό Ρώσο. Καταρχήν, το κίνητρο του αποκαλύπτεται σιγά σιγά, το κίνητρο που είχε ο Σαββίδης για να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει στη φόρα και αποκαλύπτεται το τελευταίο διάστημα. Ποιο? Ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει και ο Σαββίδης να χρησιμοποιήσει και τον ΠΑΟΚ ως μια πλατφόρμα και σαν ένα μοχλό πίσης για να μπει σε πολιτικά παιχνίδια και να αρχίσει να ασχοληθεί με πολιτική. Θα σε πει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο κόσμο. Α! Ναι. Πες μου ένα επενδυτή που δεν το θέλει αυτό. Που δεν το θέλει αυτό. Έναν επενδυτή. Ένα! Έναν επενδυτή μεγάλου μεγέθους όλοι το θέλουν. Σωστά. Και ο Κιλτίδης συμφωνεί μαζί μας. Έχει δίκιο, ναι. Ναι, όχι, δεν το κατηγορείς αυτό το πράγμα. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Νάτχο είμαι. Γεια σου Νάτχο. Πού χάθηκες Νάτχο? Λοιπόν, πρέπει να ευχηθώ στους Πόντιους και την Εκκλησία να ζήσουν οι οικογένειές τους και να θυμούνται τους παλιούς. Πρώτα απ' όλα. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το ματς με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω ακούσει πολλούς, μιλάτε και δεν μπορώ να βγάλω άκρη με σας. Χτύπησε ο Ίβιτς. Χτύπησε. Τέλειωσε το ματς. Τέλειωσε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε. Παίζει Παπανιώνιος. Πάμε. Ναι, δεν παίζει. Οι τιμωρίες ποιες είναι σήμερα? Έγινε έφεση σήμερα. Η έφεση έγινε, αλλά νομίζω ότι οι τιμωρίες δεν ανακοινώθηκαν της εφέσεως. Είναι η πρώτο. Που μπήκα και σε κάποια site, δεν διάβασα για κάποια απόφαση. Δεν βγήκαν αποφάσεις ακόμα. Α, μπορεί. Παραμένουν ακόμα αυτές που υπήρχαν. Όχι, δεν βγήκε ακόμα. Ίσως εκδικάστηκαν, απλά δεν βγήκαν. Δεν βγήκε, αποφάσεις. Ναι, αυτό. Παραμένουν οι 3-3-3, αφού δεν έγινε κάποια ανακοίνωση ακόμα. Ρε παιδάκι μου, το δικαστήριο κάνει, ξέρω εγώ, τη δίκη και κατόπιν αυτού μπορεί σε δύο μέρες να βγάλει την απόφαση. Το δικαστήριο έκανε και εκείνη κατευθείαν η έφεση. Ρε, έγινε έφεση, αλλά απόφαση δεν βγήκε για την έφεση. Αυτό λέμε. Έφεση. Δεν έχουμε απόφαση της εφέσεως. Άρα παραμένουν τρεις αγωνιστικές. Μέχρι στιγμής. Ρε, εγώ μιλάω σε μακούς. Εγώ τι λέω. Παραμένουν οι αγωνιστικές, οι ποινές. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά απόφαση της εφέσεως δεν έχουμε. Αύριο θα βγει. Αύριο. Μπορεί να παραμείνουν, μπορεί να μεγαλώσουν, μπορεί να μειωθούν, δεν ξέρω. Γιατί αλλάξαμε μέρα ούτως ή άλλως. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πότε θα τιμωρηθεί? Τι είπε? Ο Παναθηναϊκός πότε θα τιμωρηθεί? Α, για το μπουκάλι?
Ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Κουτάκι έπεσε. Το κουτάκι. Από ό,τι φαίνεται θα τιμωρηθεί τη νέα σεζόν. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβει να φάει ποινή αυτό στα play-off και θα πάει από τη νέα σεζόν. Αυτό μου το λες τώρα εσύ? Εγώ στο λέω, ναι. Και πώς φύγανε ακούγεται και για αυτή και για την επόμενη. Και για αυτή και για την επόμενη. Τον Κρέσπο. Και τον Κουλμπάρι. Ακριβώς. Και τον Σακόφ. Πού θες να καταλήξεις τώρα για να καταλάβω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι ρε, το πρόβλημα. Σου ρώτησα κάτι, δεν μου απάντησες. Και με πήγες αλλού. Εγώ δεν βγάζω την απόφαση όμως. Λοιπόν, επειδή ο Παναθηναϊκός θα τιμωρηθεί τώρα και ναι, κλάψε λίγο και πες τον Καρατζαφέρη λίγο να κλαίει κι αυτός. Γιατί ο Καρατζαφέρης τουλάχιστον για μένα προσωπικά φοράει παντελόνια και τύπο μόνος του ναι, θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Και εσύ κάθεσαι εδώ πέρα και με κάνεις εμένα ιστορίες για αγρίους. Γιατί να κλαίει ο Καρατζαφέρης? Γιατί ο Παναθηναϊκός. 52 ακίνητα έχει ρε φίλε, ξέρεις τι λεφτά έχει ο Καρατζαφέρης. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Σε αμαρτή 25 του μηνός τρέμει το φιλοκάρδι σου, ο Καρατζαφέρης θα κλαίει. Άμα κλάψει ο Καρατζαφέρης θα σε πνίξουνε. Δεν πλάκα έχεις. Πάμε παρακάτω λίγο. Πώς το πες? Γιατί τρέμει το φιλοκάρδι μου? Για πάει 25 του μηνός και σου έρθει καλά σημάντας χρονισμού. Θα κάνω έφεση. Άντε τι λέω. Τον ρε τι λέει. Ρε τι είπε ο άνθρωπος ρε. Ρε θα με τρελάνει ρε τον άνθρωπο ρε τον τρελό ρε. Τι ωραίος τρελός είναι αυτός ρε τον άνθρωπο ρε. Πάμε επόμενη γραμμή τον τι είπε ο άνθρωπος. Ό,τι είναι ατάκα. Έλα φίλε καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλή σου μέρα. Καλώς τον άνθρωπο. Για τους κοντούς που έλεγες στους τερματοφύλακες. Πολύ ωραία. Για πες μας, ναι. Ο Μάλης της Νίκη Βόλου. Ο Μάλης. Θωμάς, δεν θυμάμαι πώς ήταν το όνομά του. Πότε έπαιζε? Μάλης. Πότε έπαιζε? Στη Νίκη Βόλου. Στη ναι. Νίκη Βόλου. Ποια χρονολογία? Αλφα Εθνική. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τι μπορεί είχε? Κοντός. Τι κοντός. Δηλαδή... Πιο κοντός από τον Κωνσταντίνο. Πιο κοντός από τον Βασίλη. Πιο κοντός. Πιο κοντός από τον Βασίλη. Ναι, 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 πιο κοντός. Σίγουρα πιο κοντός. Εντάξει, εσύ τον είδες, εσύ τα ξέρεις. Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, 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 τον είδα. Ήρθε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη και στον Καρφαντζόγλιο και στην Τούμπα πολλές φορές. Πολύ καλός τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός. Αλλά ήταν πάρα πολύ κοντός. Ήταν, τότε είχε μια εφημερίδα. Η ομάδα λεγόταν. Η ομάδα, ναι. Ναι, λοιπόν, και τις καλύτερες φάσεις τις έβαζε στην πρώτη σελίδα. Ναι. Τον είχε τουλάχιστον μέρα από εβδομάδα παραβδομάδα τον είχε την Δευτέρα. Να πούμε βέβαια στον κόσμο ότι ναι, καλά τα λες και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τέτοια πληροφορία ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 οι άντρες ήταν πιο ναι, κοντοί. Και οι γυναίκες ήταν πιο κοντή. Δεν ξέρω τώρα πώς ψηλώσαν, τι κάνανε. Σίγουρα. Και, αλλά... και διαφορετικά σουλούπια είχαν. Και διαφορετικά σουλούπια είχαν. Ιδίως οι γυναίκες, θυμάσαι τι, πιο φαρδιές λεκάνες, κακό σουλούπι. Κακά σουλούπια, ναι, 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 ναι. Εγώ ήμουν ένα 76 και θεωρούμουν από τους ψηλούς στο σχολείο. Ναι, έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήμουν, θεωρούμουν από τους ψηλούς. Και είμαι 76, μάζεψα τώρα λίγο. Πόσο χρονών είσαι? Στα 72. Δεν μου λες μαζεύει το σώμα, καμπουριάζει, κυρτώνει, πώς γίνεται? Δεν ξέρω τι, όχι δεν, δεν ξέρω, καμπουριάζει ίσως. Νομίζω ότι μειώνεται κανένα δυο πόντους. Έτσι, έτσι ακούω, έτσι ακούω, ότι μειώνεται. Από τι, πώς? Ποιος ξέρει, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το έργο αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά το θυμάσαι Νίκη Βόλου, ε? Ναι, ναι, ναι. Άμα δεις το ίντερνετ αυτό. Δεν μου λες τώρα, μια και είσαι παλιός, ο Σεραφίδης τι μπόι είχε ο τερματοφύλακας? Ήταν ψηλός, πιο ψηλός. Πιο ψηλός ήταν δεν ο Σεραφίδης. Ξέρω, τα ύψη του δεν τα ξέρω, ήταν πιο ψηλός. Τι ξέρω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο μήνυμα δες. Ναι. Εσύ 990 να κάνεις την πάπια. Λες τι να κάνω. Θα κάνεις την πάπια. Τι θα... Λοιπόν,
Ήταν Σέρβος, λέει, Παρτιζάνος, υπάλληλος στο Μακεδονία Παλάς και καταγωγή από το Πρόχωμα, λέει. Δεν κάνετε έρωτα, λέει, και εσείς, λέει, και ο Παρθενώνας. Γι' αυτό που βάρεσε τον Ήβιτς, το κουτάκι, λέει. Στο δουλειάς στο Μακεδονία Παλάς, είναι Σέρβος και Παρτιζάνος. Καλημέρα! 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 Ο Χρήστος Σιμωθός Λαμίας. Τι γίνεται? Νάτος. Γεια σου. Θα το πάρεις στο γήπεδο, Βασίλη. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω ένα ωραίο διάλογο με τον φίλο τον Αριανό. Εδώ είναι ο Αριανός, σας αφήνω. Τα λέτε, εγώ δεν επεμβαίνω και παρακολουθώ. Όχι, είναι πολύ συμπαθής και η ομάδα του και αυτός, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί μου. Λοιπόν, αλλά θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Η Λαμία έκανε, όπως όλοι παραδέχονται, ίσως τον καλύτερο πρώτο γύρο από όλες τις ομάδες. Στον πρώτο γύρο έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Μπράβο, ήταν σε φόρμα. Είχε τη φόρμα. Η ομάδα είχε φόρμα, έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για τη διοίκηση. Εσύ ανέφερες πριν και κατηγορείς τον πρόεδρό σου και τη διοίκησή σου ότι δεν οχύρωσε την ομάδα. Σωστά. Η δικιά μου η διοίκηση οχύρωσε την ομάδα φέτος. Γιατί πέρυσι και πρόπερσι που δεν την οχύρωσε, είδαμε τι έγινε με το πλασέ πέναλτι της Λάρισας, του Ηρακλή απέναντι στη Λάρισα πρόπερση μάλλον, για να μην πάει η Λαμία στα play-off. Άρα δηλαδή... Να ολοκληρώσω λίγο, ναι, και μετά θα ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Δέχομαι λοιπόν ότι φέτος η ομάδα της Λαμίας οχυρώθηκε, όπως οχυρώθηκε και το Απόλλωνα Σμύρνης. Η μόνη οχύρωση και προσπάθεια από δύο άλλες ομάδες που ήταν οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου φέτος και της Ανόδου, του Άρεως και του Όφη, ήταν να λένε την περιοχή της Αθήνας και στα ποδοσφαιρικά πηγαδάκια, ρε Πανδουριά, μην κάνεις μεταγραφές φέτος. Αφού θα βγει ο Άρης και ο Όφη. Αυτό λέχθηκε. Ο Πανδουριάς όμως είχε ένα πρόγραμμα. Είμαι περήφανος γιατί έχω έναν πρόεδρο και μια διοίκηση, ο οποίος δεν αποβλέπει σε κάτι άλλο πέραν της καψούρας που έχει με την ομάδα αυτή και έχει επενδύσει τα τελευταία 5 χρόνια. Διότι μην μου πεις ότι εάν έχεις και είσαι πρόεδρος σε μια επαρχιακή ομάδα όπως είναι η Λαμία, θα έχεις ωφέλη άλλα πολιτικά στη δουλειά σου και δεξιά-αριστερά, όπως όταν έχεις έναν Ολυμπιακό, έναν Πάο και έναν Άρη, τον Ηρακλή να τον βάζω. Λοιπόν, πάμε άρα... λοιπόν δηλαδή με τη δική σου τη λογική, ας πούμε, η οχύρωση είναι... Να μην αδικηθεί και να πάρει και πέντε σπόρια. Δεν είναι, σπόρια. Δηλαδή, άλλο είναι παίρνω τα σπόρια. Εκεί μιλάμε για οχύρωση, το παίρνω κάποια σπόρια, να ευνοηθώ ίσως ένα-δύο μάτς. Εγώ θεωρώ αυτό και θα ολοκληρώσω λιγάκι. Για μένα όμως αυτό δεν είναι οχύρωση. Αυτό το πράγμα που είδαμε φέτος με τον Απόλλωνα Σμύρνης και με τη Λαμία εξεπερνάει πολύ τα όρια της οχύρωσης, έτσι. Θα σε ακούσω προσεκτικά μετά. Ναι. Να ολοκληρώσω λέγοντας για τα γλυκά και τις τούρτες που και εγώ πολλές φορές θα έχω πει και χαριτολογώντας. Ναι. Η Λαμία είχε να παίξει φέτος εκτός έδρας, όταν ξεκαθάρισε μετά τα μέσα του πρώτου γύρου, 5 δύσκολα μάτς. Το ένα ήταν με τον Όφη που το πήρε Παλικαρίσια. Διαφωνούμε? Όχι. Το πήρε δίκαια και καθαρά. Το δεύτερο ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης που έμεινε με 10 παίκτες και έπαιζε μονότερμα. Και τον έπαιζε μονότερμα τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το είχα δει το παιχνίδι, συμφωνώ. Και έχασε. Ναι. Εντάξει, έχασε. Ναι. Το τρίτο είναι μέσα Τρίκαλα που παλικαρίσε τα Τρίκαλα που μια βλακία δικού μας παίκτη το πέναλτι που τον τράβηξε, τον έκανε, τον έραγε. Μπράβο. Έχασε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Το πολύ κρίσιμο για μένα ήταν στον Αγροτικό Αστέρα και στην Καλυθέα. Εγώ μέσα στον Αγροτικό Αστέρα ήμουνα και πήγα μαζί με τον κτηνίατρο. Δεν υπήρχε περίπτωση και δεν είδα πουθενά, γιατί είχα δίπλα μου και προπονητή μιας άλλης ομάδας βοηθού, προπονητή Α' Εθνικής. Ο Αγροτικός Αστέρας δεν το έδωσε το μάτς. Γιατί το έδινε ένα 10 το διπλό? Το ένα 10 έδινε τη Λαμία πατού. Ναι, γιατί. Γύρο. Αυτό δεν, γιατί δηλαδή, το μια... Γιατί το φοβορεί? Εγώ δεν είδα. Ο Αγροτικός Αστέρας ήταν μια ομάδα, φίλε μου. Ο Αγροτικός Αστέρας ήταν μια ομάδα αίτητη στην έδρα της μέχρι εκείνο το παιχνίδι και ήταν εκείνη την περίοδο, ήταν γύρω στην 6η, 7η, 8η θέση, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Καμία λογική δεν υπαγορεύει ένα διπλό να το δίνει ένα 10 με μια ομάδα αίτητη στην έδρα της στην κατηγορία. Το μάτς κρίθηκε σε ένα γκολ. Το μάτς κρίθηκε σε ένα γκολ σε μια φάση. Μπορούσε να έρθει χ, μπορούσε να έρθει άσος. Ήρθε διπλό. Εγώ δεν είδα κάτι υπολείψιμο και θα στο έλεγα μα έβλεπα κάτι υπολείψιμο, να μην παίζουν με πάθος οι παίκτες αυτοί. Στην Καλυθέα δεν ήμουν, το είδα λίγο από την τηλεόραση στο μάτς, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτά ήταν τα κατάλληλα. Ρε και να βοηθήθηκες από άλλη ομάδα, πρέπει να απολογηθείς. Όχι, δεν απολογούμε. Έρχομαι να φτάσω και να λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Λαμία έχει να παίξει ένα πολύ δύσκολο μάτς
χωρίς τον Ταΐδωρο Βασιλιά. Ο Αριανός θυμάται ναι. ποτέ παράγοντά του να του πήρε παιχνίδι έτσι σχέδιο τα τελευταία 30 εγώ χρόνια. Εγώ αυτή τη στιγμή σαν Αριανός για να νομιμοποιούμε να έχω παράπονα θα πρέπει το παιχνίδι με τη Λαμία την Κυριακή όχι να το κερδίσω, να το κερδίσω και εύκολα και με πολλά γκολ. Για να έχω εγώ πρόσωπο να ναι. λέω ότι δεν ανέβηκα άδικα. Το ξέρεις όμως ότι παικτικά αυτό που λες είναι πολύ δύσκολο να γίνει. αυτό είναι θα, πάρα αυτό... πολύ δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει οι παίκτες μου να βγάλουν ποδοσφαιρικό εγωισμό σε αυτό το παιχνίδι και να κοιτάξουν να κερδίσουν και να κερδίσουν και εύκολα. Όπως κέρδισα στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν ήμουνα και κέρδισα τον Πανσεραϊκό και δεν πέρασε το κέντρο και απόδειξα ποια ήταν η καλύτερη ομάδα και με ποιον τρόπο ανέβηκε τότε ο Πανσεραϊκός. Αυτό που οφείλουν να κάνουν οι παίκτες μου είναι να κερδίσουν εύκολα το παιχνίδι. Δεν σημαίνει το παιχνίδι είναι εύκολο. Θα πρέπει οι παίχτες μου όμως να τα δώσουν όλα και να κερδίσουν εύκολα το παιχνίδι λοιπόν. Για να νομιμοποιούμε και εγώ να μιλάω. Ωραίος. Ευχαριστώ, ρε Λαμιώτη. Έχουμε 45 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Μου στέλνει ο γιατρός οκτιμίατρος για το Θεολόγη Παπαδόπουλο. Ο Θεολόγης ήταν 1,80. Ήταν 1,80 όπως 1,80 ήταν και ο Πλίτσης. Αυτά ήταν τα μπόγια του Θεολόγη Παπαδόπουλου και του Πλίτση που τους λένε κοντούς. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο με έναν αστυνομικό ο οποίος περπατούσε στον δρόμο μέσα στην Εφταετία και σφύριζε Θεοδωράκι. Ξεχάστηκε και σφύριζε. Τραγουδούσε, σφύριζε. Ξαφνικά το συνειδητοποιεί ότι σφύριζε αυτός Θεοδωράκι και ενσυλλαμβάνει τον προσινό που περπατούσε γιατί άκουγε Θεοδωράκι. Φτάναμε σε εκείνο το επίπεδο. Ήταν φοβερή και τρομερή. Τα ανέκδοτα δεν ξεκαρδιστικά. Καλό, ε. Ωραία, ωραία. Κομμουνιστής αστυνομικός. Επί δικτακτορίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Πού είσαι, ρε φίλε. Εδώ, ρε φίλε. Εδώ. Με κατάλαβες, ποιος είμαι. Δεν σε κατάλαβα, όχι. Έλα, ρε. Κάθε μέρα σε παίρνω, ρε. Ακόμα δεν με έμαθες. Για πες. Ο πενιντάρης. Ο πενιντάρης. Που κυκλοφοράει σαν εικοσάρης. Ε, μπράβο. Λοιπόν, είναι ωραίος. Τι κάνεις. Όλα καλημέρα. Τα μαλλιά έχω. Ναι. Άκουνα, μία ρητίδα δεν έχω. Μαλλιά πρέπει να μου τα ρεώσουν στο αυτό για να βγω έξω. Άκου για να ζηλεύεις λίγο. Δηλαδή δεν έχεις ρητίδα. Πυκνά. Το μάγουλο δεν έχει χαραγματιά. Το μάγουλο δεν έχει τίποτα. Έχω μία πολύ ψηλή ρητίδα στο μέτωπο. Πρέπει αυτό να είσαι... Πρέπει να είσαι ή δημόσιος υπάλληλος ή εργένης. Το χρόνο, ναι. Κάνω τρεις φορές το χρόνο εξετάσεις αίματος. Ναι. Δεν έχω ούτε ένα από τα, ξέρεις, από διάφορες. Ατσιμπημένο νούμερο, ναι. Στο κόκκινο, ούτε ένα στο κόκκινο. Δεν μου λες. Πάω κάνω καρδιά. Τι δουλειά κάνεις. Κάθε δουλειά. Χρόνο. Ναι. Ε? Τι δουλειά κάνεις. Εμπόριο κάνω, εμπόριο. Α, κάνεις και εμπόριο. Εμπορευάμενος που λέγεις. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά για να είσαι με μάγουλο χωρίς χαραγματιά και αυτό και τα λοιπά. Παιδιά, σκυλιά έχεις. Άσε, εντάξει, είναι έτσι το... Άκου εμένα, ρωτάω εγώ. Παιδιά έχεις. Άκου να σου πω, είναι... Ναι, έχω. Έχω. Ωραίο. Είναι από το στυλ μας έτσι. Είναι, πώς το λένε, κληρονομικό. Άρα πρέπει να είσαι και αδύνατος πολύ. Αδύνατος δεν είμαι, όχι. Είμαι 100 κιλά. Είμαι γεμάτο. Και είμαι 1,88. Α, είσαι παιδαρά, είσαι 1,88, 100 κιλά, είσαι μια χαρά. 1,88, ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ήμουνα κοντά στον Μάκη του Μανάβη. Ναι. Δηλαδή από τα πρωτοπαλίκαρα. Είσαι πρωτοπαλίκαρο, ναι. Ναι. Δηλαδή ήμουνα 4 ώρες πριν το μάτς, να στρώσουμε, να κάνουμε. Ήμουνα στη στενή ομάδα. Κοτρώνα. Τώρα σήμερα η εκπομπή τι είναι. Είναι αφιερωμένη στον Άρη. Όχι, κοίταξε, οι φιλοξενούμενοι πάντα ποικίλουν. Είναι του Άρη. Όχι, οι φιλοξενούμενοι πάντα ποικίλουν. Και κάθε φορά η εκπομπή μπορεί να έχει πολιτικό, κοινωνικό, ποδοσφαιρικό όλα μαζί. Κουσκουσιάρικο. Δεν πρέπει να είναι μια εκπομπή η οποία να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Θα μας βαρεθεί ο Κοσμάκης. Δεν διαφωνώ. Ναι, αυτό. Σωστά, πολύ. Επειδή σωστά. Εγώ περνάω στη γειτονιά μου εκεί μεταξύ Τούμπας και Χαριλάου και κάνω μεγάλους κύκλους, βγάζω και βόλτα τη Μίνη να πούμε τη σκυλίτσα μου. Και ακούω Αριανούς να λένε στα στέκια, ξέρω εγώ. Άρα καλά ήμασταν με τον Κόντι. Μωρέ και ο Σαουρίδης, κοίτα τι κερκίδα είχαμε. Για τους έφερες να σου πούνε... Να βγάλω το ψυχογράφημά τους, δηλαδή... Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερα τότε. Δηλαδή,
Δηλαδή σαν τους άλλους που με πηχούντας γύρισε το Πασόκ και τώρα αναπολούνε την επταετία, κάτι τέτοιο να πούμε. Αναπολούνε την, ναι, την επταετία του Σαωρίδη και του Κόντι, ναι, να πούμε, οι Αριανοί. Ναι, ναι. Και, και καλούς παίκτες έφερε και αν προσέχαμε λίγο και να είχαμε και ένα επενδυτή και κάναμε λάθος και τι θέλαμε την Μπουτίκ να την πάρουμε εμείς, σας την είχε και ο κύριος Κοντομινάς, δεν πειράζει. Να κάτι τέτοια λένε. Ναι. Ναι, άκουσα από την αρχή, σ' ακούω κάθε μέρα, δεν είπα απέντουσα μισά. Και ο Σκόρδας, αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν μεγάλος παράγων και μόνο ο Σκόρδας, ναι, μπορεί να γυρίσει και υπάρχουν σκορδικοί ακόμα. Ναι! Δεν ξέρω το κύριο. Τα λέω, πάω, τα λέω, τα λέω όπως είναι, τι. Νομίζω όμως ότι ο κύκλος έκλεισε των μεγάλων επιχειρηματιών. Ναι. Οι τέσσερις πιο μεγάλες ομάδες, τώρα δύσκολα να μπει πέμπτος. Δηλαδή, ναι, για να χτυπήσει τους τέσσερις. Καλά, και ένας. Τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι, ναι, τώρα, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Για μένα πολύ δύσκολο από Ελλάδα κάποιος οικονομικός παράγοντας να ασχοληθεί με άλλη ομάδα. Από Ελλάδα, ναι, ναι. Από εκτός Ελλάδος να έρθει κανένας τρελός Κινέζος, κανένας τρελός Ρώσος, άλλος. Αυτό υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρεις. Από εξωτερικό κάποιος παράγοντας να βρεθεί. Αλλά εντός Ελλάδος πολύ. Τώρα να έρθει ένας Ρώσος και να τον πεις εσύ: θέλω την μπουτίκ να τη δουλεύω εγώ, να βγάλει το Καλάσνικοφ και να σε γεμίσει κουμπότριπες. Καλά είναι, να κάνει. Δεν θα είναι γράντα. Τα λεφτά του, καλά να κάνει. Δεν θα είναι γράντα. Κύριε Πετρουλάκη, τσαρούχα. Κάθε χρόνος όμως που περνάει και χάνει λαό ο Άρης και ο Ηρακλής, ας πούμε. Καλά λέει τώρα. Είναι κατά αυτού στο να βρεθεί κάποιος. Δηλαδή πρέπει, αν γίνει κάτι, πρέπει να το κάνει ο Άρης γρήγορα. Αν βρει κάποιον, να βρει γρήγορα φέτος, ας πούμε. Και αυτή είναι η αγωνία του κόσμου του Άρη. Πρέπει επιτακτικά να ανέβει η ομάδα. Γιατί και ο κόσμος διαισθάνεται ότι η ομάδα ξεθοριάζει όσο βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες. Και αυτό το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης έχει σε αγωνία τον κόσμο του Άρη, που θέλει η ομάδα να ανέβει επιτακτικά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Πίστεψε, δεν σε καταλαβαίνω, γιατί... Λέω ότι υπάρχει το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, δεν μιλάμε για μεγάλη έγκυα πράγματα. Δηλαδή πώς θα αισθανόμουν εγώ, σαν παοξής, αν περνούσα αυτά που περνάς. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Δηλαδή μην νομίζω ότι δεν το διαισθά. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και πρέπει γρήγορα να βρεθεί κάποιος, ας πούμε. Για μένα αυτός ήταν απάτη μεγάλη. Δεν θα το πω απάτη. Απλά δεν ήταν καθόλου μπλεγμένος με τα εξωγηπαιδικά. Όχι, τα ήξερε τα γράμματα. Απλά δεν υπήρχαν λεφτά ή τα υπολόγισε αλλιώς. Ο Καρυπίδης ήταν κάποια χρόνια στο Κουρμπέτι. Τα ήξερε τα ακόσια, πιστεύω. Ήτανε, απλά αν δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν κάποιες δουλειές. Λογικό, ναι, είναι να είσαι αδύναμος εξωαγωνιστικά. Το ξέρω, αν δεν υπάρχουν λεφτά. Το ξέρω και το Αρβάνι. Τι ήδη ξέρω. Α, είναι πολύ καλή κύριε. Ναι, η καλύτερη φίλη. Μια χαρά είναι. Βέβαια. Παράγονται. Τα δύο φιλαράκια. Παράγονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να πω, μακάρι να βρεθεί κάτι. Να... Και αν δεν βρεθεί, εσύ δεν αστρέφει. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ραπ. Να σου πω εσύ, ναι, κάνεις καμία εκπομπή στην τηλεόραση. Κάνω κανένα δύο. Μπορώ, ναι, να σε δω. Ναι. Πού, τι ώρες δεν κοστεί. Τι ώρα δηλαδή μπορώ να σε βρω, πού να, ή μήπως μέσω του μέτρο σπορ μπορώ να σε βρω, όχι, να σε βρω από το ίντερνετ. 5.30 με 7 βγαίνω κάθε μέρα στο ART από 1/4, ναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και, ναι, Δευτέρα, Παρασκευή όλη τη μέρα, όλη την ώρα, ναι. Και Europe One 12 με 3 το πρωί στην Μαρμίτα που κάνουμε, Europe One. Μαρμίτα, αυτό έχω δει, το Μαρμίτα, ναι. Μαρμίτα, ναι, ναι. Εντάξει, έγινε. Ναι, ναι. Τα λέμε, ρε. Έγινε. Για πάντως, ρε Κωστή, που κατήτησε ο Παναθηναϊκός, να βγαίνει ο Αλέφαντος και να κάνει το συνήγορο του Παναθηναϊκού. Ναι. Κατάδια για τον Παναθηναϊκό, να βγαίνει και ο Αλέφαντος και να κάνει το συνήγορο ποτέ, του Παναθηναϊκού. Ναι, λέω το 76 όμως, λέει ο Αδριανόπουλος, με την ψήφα του κύριε Νίκο, την έσωσε. Λέει και καλά έκανε, λέει. Είδες. Ενώ εσείς άρεσε με ΠΑΟΚ, τρώγεστε, λέει, μεταξύ σας. Μα την είπε ο Αλέφαντος. Είναι μια αλήθεια ότι εκεί κάτω όταν βρίσκονται τα σκούρα. Ακούστε, είπε η Γιάννη. Εσείς τρώγεστε εκεί πάνω, λέει. Ακού, ναι, τι είπε ο γέρος, είναι διαβασμένος. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Γιάννη και στο Βασίλη. Εδώ είμαστε. Γεια σου, φίλε. Εδώ είμαστε. Έλα.
Προσπαθώ να ακούσω μια καλή κουβέντα για το ότι διεκδικούμε το πρωτάθλημα Ευρώπη στο μπάσκετ την Κυριακή στον τελικό. Εγώ έτσι ξεκίνησα, Μαλάτο, αναφέρθηκα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες. Δεν το πρόλαβα, ίσως, συγγνώμη αν είναι έτσι. Ναι, έτσι ξεκίνησα εγώ την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναρωτιέται ο Κωστής γιατί είναι συμπαθής ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ γενικά από τον κόσμο, ενώ στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό. Καλά, δεν πειράζει, εντάξει. Το θέμα είναι ότι επειδή πήρα και χτες και είπα καλή επιτυχία στην ομάδα, ξαναπαίρνω για να πω καλή επιτυχία στην ομάδα και... Καλά, τώρα ο Μπράντοβιτς θα σου λαδώσει τα οπίστια, ναι, τώρα, περίμενε. Αυτό θέλεις εσύ. Όχι, αυτό προβλέπω εγώ. Καλά, εσείς προβλέπετε πάντα ότι θα κερδίσουν οι Τούρκοι τους Έλληνες και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, αλλά... Ρα, γιατί, συγγνώμη, στα μάτς Ελλάδα-Τουρκία και στα κοινωνικά, δηλαδή, ναι, πήραμε κάνα μάτς εμείς, ο Κεμάλ Ατατούρκ 8-0 μας πήρε. Πλάκα κάνει. Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ναι. Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Κεμάλ Ατατούρκ. Μας άλλαξε τα πετρέλαια. Τον βοήθησαν, ναι, οι Γερμανοί. Μας, δεν πούμε, ξέρω, το φέραν, αν. Φέραν πίσω το βασιλιά. Το αν, τώρα άσε το αν. Εμείς θα δούμε το κεφάλι. Μας έκανε το λαδάκι. Ναι, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ναι. Τον βοήθησαν οι Γερμανοί. Και εμένα τι με νοιάζει τι τον βοήθησαν. Εσένα σε βοήθησε ο Σπάθας. Και ο Καλογερόπουλος με νοιάζει. Τι να τον βοήθησαν τώρα, οι Γερμανοί. Ναι. Ρε άσε με να, σήμερα εγώ πάω για πρωτάθλημα Ευρώπης, τώρα μου λες για το Σπάθα. Θα σου ρίξει μια τριαντάρα η Φενέρ και πανηγυρίζει όλη η πόλη. Και άσε από τους ξενέρωτους εδώ που λένε Ολυμπιακός, αυτή η Φλόρη εδώ, Ολυμπιακός και Ολυμπιακός. Σπανουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής. Σε κάνουνε τον πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλάη του Καλάδης. Σε πω εγώ τώρα. Άκου, ναι. Οι περισσότεροι εδώ είσαστε τόσο μικροί και μικρόψυχη, ναι, που δεν μπορείτε να παραδεχτείτε τίποτα για αυτή την ομάδα. Βρε με την Τουρκία είναι όλοι τώρα. Όποιος του πιώτης εδώ θα πούνε με τον Ολυμπιακό θα τρώει μαστίγιο. Πάσε ρε γαλιάντρα να μιλήσω λίγο. Παοξής θα υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Οι περισσότεροι μου λένε τώρα, ναι, για το τσίγκινο το Ντενεκεδάκι και είπε ο Αλέφαντος, ποιος Αλέφαντος, η ομάδα διεκδικεί πρωτάθλημα Ευρώπης. Μάλιστα. Αν δείτε εσείς εδώ τέτοιο πράγμα στα επόμενα 100 χρόνια, εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Γι' αυτό δεν θέλουν οι Θεσσαλονικείς να το πάρεις. Γιατί αμας... Γι' αυτό δεν θέλουν οι Θεσσαλονικείς. Για μένα οι Αριανοί που είναι και λίγοι. Οι Αριανοί παίζοντας με το σουφλί και το άδεδρο, φυσικά δεν έχουν τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνετε την Κυριακή το βράδυ, θα σου πω για τι το λάδι. Τι ώρα είναι την Κυριακή το βράδυ. Ναι, στις 9. Και άμα το πάρεις έλα, άμα το πάρεις έλα μαρμίτα. Άμα το πάρεις έλα μαρμίτα. Ο Παράγκας, ναι, ο Παράγκας που έλεγε δείτε την Αγγλία, δείτε κάτι ομαδούλες. Θα δούνε στις 9 η ώρα το βράδυ την Κυριακή τον Ολυμπιακό οι Έλληνες, κύριε Ράγκα. Εμείς κοντάραμε και Ολυμπιακό κατάκτηση στο 12ο το έδινε. Θα φας το κάτι φάπες στην Τουρκία. Το 13 και το 97, τρία πρωταθλήματα Ευρώπης. Ο Μπράντοβιτς, ο, ναι, επιβίκορας, ναι, Βιάγκρα παίρνει τώρα το βράδυ. Ναι, ναι. Σημό Βιάγκρα πίνει. Ναι. Ναι, και ξέρεις ο Ιάκωβος. Και ξέρεις ο Ιάκωβος. Σπανουλεϊμάν. Καληνύχτα! Καλό ξημέρωμα! Το μου το βαλάτο! Ακόμα σας πονάει λέει ο Πανσεραϊκός. Τουλάχιστον εμείς πάμε αεροπορικό στα μάτς. Χαλκιδική θα λέτε και θα κλαίτε. Ασχοληθείτε με μπάσκετ καλύτερα. Τζέ και Βάρα Κλαμπ. Πανσεραϊκός! Πανσεραϊκός! Το γιατρό το τρελό ρε. Έχεις δει άλλο τρελό σαν τον γιατρό ρε. Έλα εγώ είμαι. Έλα εσύ ρε φίλε. Ναι. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω φίλε. Ακούγομαι. Όχι καθόλου. Έλα. Δεν σ' ακούμε φίλε. Bluetooth μου του, τι στο διάλο φοράς, βγάλτε. Έλα, ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δευτερολογώ για δεύτερο λόγο. Δευτερολογείς για δεύτερο λόγο. Ναι. Ακούσω λίγο, άκουσα το Μαλάτο. Ναι. Θα τον πω το Μαλάτο, ότι τον περιμένει ο Μποκτάνοβιτς. Πέτος του NBA και τον περιμένει και πέρα στα κοντά αύριο με τη Φενέρ. Και να μιλήσω λίγο με τον φίλο μου τον Αριανό λίγο. Εδώ είναι ο Αριανός. Γιατί άκουσα λίγο τον Πασαραϊκούς που πανηγύριζαν. Δεν θα πω τον Πασαραϊκό εγώ. Εγώ θα πω την Καλυθέα που έχασε 2-0. Τον έβαλε γκολ ο Τσίπρας. Ναι. Ωραία, και τι να κάνω, ρε φίλε, αφού δεν έβαλα εγώ 4 που έπρεπε να έχω βάλει. Θε να ανέβει, Αριανέ. Πώ θε να ανέβει εκεί πέρα, Αριανέ, καημένε. Καημένε. Έβρε 0-0 με τον. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε. Τι έβρε με τον. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Με τον Λιγινιακό, δεύτερη αγωνιστική μέσα σε σένα. Ναι, εσύ τι ομάδα είσαι. Τι έφερε. Νάτχο σου λέω, τι είμαι, Τσεσεκά. Νάτχο. Νάτχο. Ρε να είμαι Τσεσεκά.
Δεν μου λες ρε φίλε, εγώ φέτος θα πιάσω κατά τα φαινόμενα 79 πόντους. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ ο Νάτκο που παίζει αδερφέ και παίρνει 3 μιλιόνια. 3 μιλιόνια τον μπάτσε σου. Πού να ανέβεις εσύ. Να σε μιλήσουμε λιγάκι όχι. Ποιο να ανέβεις λίγο. Εγώ φέτος θα πιάσω 79 πόντους. Τι θα κάνεις. Θα πιάσω 79 βαθμούς. Πέρυσι Λάρισα η πρωταθλήτρια. Τερμάτισα με 78. 79. Ναι. 81 έχει ο Απόλλωνος Μύρνης. Σου λέω ένα απλό πράγμα ρε φίλε, άμα δεν καταλαβαίνεις και δεν ξέρεις μαθηματικά, σου λέω ότι εγώ σαν Άρης θα φτάσω τους 79 βαθμούς. Η Λάρισα πέρυσι η πρώτη τερμάτισε με 78 βαθμούς. Αν δεν σου λέει κάτι αυτό το πράγμα για το πώς αυτές οι δύο ομάδες βρέθηκαν να έχουν 80 και 90 και 200 βαθμούς, τι να σου πω τώρα. Και μου λες για τις καλυθές και για αυτά. Η Β' Εθνική είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο χάνονται παραδοσιακά. Χάνονται πολλοί βαθμοί. Είναι πιο μάγκας από σένα. Δεν είναι. Ο Απόλλωνος Μύρνης είναι μάγκας. Και η Λαμία άρα είναι μάγκας και καλά κάνει ξεπηδάει. Άρα μην λες τίποτα άλλο. Μην κλαις τη μοίρα σου. Λες ότι δεν μπορώ να ανέβω. Με τη λογική τη δική σου, αυτά που έκανε ο Μαρινάκης και ο Κόκαλης τόσα χρόνια, πολύ καλά τα έκανε. Μας πήδηξε ο Μαρινάκης. Άρα είσαι αυτής της λογικής. Καλά σε έκανε και σαν ο Μαρινάκης, δηλαδή. Και σε έπαιρνε τα πρωταθλήματα με 20 πόντια διαφορά. Εσύ δεν μπορείς να ανέβεις 4 χρόνια από τη Β'. Ρε φίλε μου, σου λέω ποια λογική είσαι. Αν είσαι τη λογική, αυτό που μπορεί να ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο και να σφάζει και να πατάει επιπτωμάτων, αν είσαι αυτή τη λογική, οκ. Άρα καλά σε έκανε και σαν Ολυμπιακό με αυτή τη λογική. Μία κουβέντα θα σου πω. Η ΑΕΚ έπεσε να σβήσει τα χρέη τη και ανέβηκε τρένο. Ναι. Γάμα, Β, Α. Είχε μελισανίδη, εγώ δεν είχα μελισανίδη. Τι με νοιάζει εμένα. Μα σου λέω, αυτή είναι η απάντηση στο δώσο αυτό που μου λες. Δεν ανέβηκε επειδή ήταν η ΑΕΚ σαν μέγεθος η ΑΕΚ. Ανέβηκε επειδή είχε το Μελισανίδη. Δεν ακούς λίγο ρε. Ο Ηρακλής πήγε και ανέβηκε τρένο. Ποιος ανέβηκε ο Ηρακλής. Ξέρεις πόσα χρόνια ο Ηρακλής έλειπε. Μια τέσσερα χρόνια έλειπε ο Ηρακλής. Τρία έλειπε. Τέσσερα και ένα δώρο πήρε από τον. Τον ανέβασε. Δεν τα θυμάσαι καλά. Νταϊλίκη τον ανέβασε. Καλά σε λέει. Είναι ντροπή για τον Άρη. Ο Ηρακλής ήταν δύο χρονιές γάμα και δύο βήτα. Είναι ντροπή για τον Άρη. Και μου μπλες εσύ και Άρη. Και τι να κάνουμε ρε φίλε. Να μην μιλάμε επειδή το θέλεις εσύ. Να μην βγαίνουμε και να μιλάμε επειδή το θέλεις εσύ. Ντροπή σε ντροπή, εμείς αναφέρουμε τα προβλήματα. Εμείς βγαίνουμε για να αναφέρουμε τα προβλήματα και για να υπάρχει μια αγωνία από τον κόσμο του Άρη. Γιατί δεν ακούς ρε. Ο Ηρακλής έκανε τρία χρόνια. Τέσσερα χρόνια λοιπόν ο Ηρακλής. Αυτή είναι αλφαεθνική. Έπεσε τελείως διαφορετικά. Δεν έπεσε μόνος του ο Ηράκλης. Τον ρίξαν τον Ηράκλη. Εσύ έπεσες μόνος σου. Ναι. Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα. Δύο χρόνια στη Γάμα. Και τι να κάνω εγώ ρε φίλε και απλώς ο κόσμος του Άρη δηλαδή. Εγώ είμαι διοίκηση. Κάτσε φίλε. Και ο Ηράκλης. Εγώ να κάνω τι δηλαδή. Κάτσε. Είναι ντροπή και είναι όλη κριτική. Κάτσε. Ο Ηράκλης έπεσε. Στάσου λίγο. Στάσου. Ο Ηράκλης 4 χρόνια έλειπε. Ο Ηράκλης έπεσε από την Α στη Β' και έπαιξε στη Γάμα μόνος του. Στη Δέλτα έπαιξε. Ο Ηρακλής αυτοτιμωρήθηκε μόνος του. Πήγε από τη Β' στη Δέλτα. Και ο Άρης πήγε από τη Β' στη Γάμα μόνος του. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά ο Ηρακλής στη Β' έπεσε στα χαρτιά. Δεν έπεσε στη Β' αγωνιστικά. Έπεσε στα χαρτιά. Στη Β' όταν έπεσε. Και ο Θελός πήγε στη Δέλτα. Χρωστάει κόβρας. Τι να χρωστάει κόβρας. Χρωστάει. Άστο αυτό. Ο Σκόρδας χρωστάει από την παλιά την εταιρεία. Τέσσερα χρόνια χωρίς ανέβη κατηγορία. Γιατί εμένα η Γάμα με τη Β' είναι η ίδια κατηγορία. Δεν είναι η ίδια. Άμα δεν πες Super League, η ίδια κατηγορία είσαι. Ή στη Γάμα ή στη Β', τα λίγο Ραπτόπουλος παλιά. Ή στη Β' ή στη Γάμα, θα παυτώσατε τη μάνα. Ο Άρης δυστυχώς ρε φίλε, εκτός από τα προβλήματα που έχει, είναι μια ομάδα την οποία δεν τη γουστάρουνε. Δεν τη γουστάρουνε και δεν θέλουν να την έχουμε. Εκτός από ότι υπάρχει... Εσείς φέτος κάνετε καλύτερη ομάδα. Θα κάνετε το καλύτερα συμβόλαια, θα καλύτερα τους πάντες. Να ανεβείτε κατηγορία. Και σε βλέπω τρίτο. Και τι να κάνω ρε φίλε, εγώ πήρα παίχτες και άλλοι πέραν τα μάτς. Τι να κάνουμε, η κάθε ομάδα επένδυσε διαφορετικά. Εγώ δυστυχώς επένδυσα μόνο σε έμψυχο δυναμικό. Δεν επένδυσα διαφορετικά σαν ομάδα, που έπρεπε να επενδύσω και διαφορετικά. Οι άλλες ομάδες επενδύσαν διαφορετικά που ανέβηκαν.
Α, ξέρεις τι μου λες τώρα. Τι σου λέω. Άμα δεν βγει ο ΠΑΟΚ, για μένα προσωπικά να σου μιλήσω. Δεύτερος. Άμα δεν βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος Champions League φέτος, εγώ θα βγω στο καθρέφτη, θα φτύσω το πρόσωπό μου και θα πω δεν είμαι ΠΑΟΞης. Θα το έφτιανες από την Τετάρτη παραλίγο. Άμα δεν σε έκανε δώρο ο τέτοιος του Παναθηναϊκού και δεν πετούσε το κουτάκι. Έχω το καλύτερο μπάτζετ, το καλύτερο μπάτζετ και δεν βγαίνω δεύτερος. Σε Champions League, πραγματικά. Ρε φίλε, δεν γίνεται με το μπάτζετ μόνο οι ομάδες. Ποιος Μαϊμούν, ποιος Ιβάρτη, ποιος Παπαριές. Η Manchester United που έχει κάνει το μπάτζετ, πήρε Ιμπραήμοβιτς, πήρε Πογκμπά, πήρε τι δεν πήρε. Εσύ άμα δεν ανέβεις κατηγορία. Μιλάει. Τι να σε πω ρε, άντε κάνε μονόλογο, άντε μας άλυσες. Προκοπήσεις του χρόνου. Κάνε μονόλογο μωρέ τώρα, άντε να μας άλυσες. Μας έπρεξες. Πάμε επόμενος κύριος. Ωραία πράγματα. Τα μπάτζετ και τα μπάτζετ. Η Manchester πήρε Ιμπραήμοβιτς, πήρε Πογκμπά, πήρε Μουρίνο, πήρε τι δεν πήρε και δεν θα βγει ούτε Champions League. Αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν σημαίνει ότι τα λεφτά αυτόματα γίνονται και οι ομάδες. Αυτή είναι πληρωμένη πάντως. Ναι. Ο Ρόβας λέει πεινάω το στομάχι μου. Ναι. Ας γίνει να τα πει δημοσίως. Ναι, καλημέρα. Ακριβώς αυτό. Έλα. Άμα πεινάει κανένας θα βγαίνει και τα λέει. Δεν τα λέει στην... Εσύ σαν κομμουνιστής πρέπει να είσαι επίγειος. Και αν κάποιος έχει πρόβλημα να μην κατεβαίνει να παίξει. Να πει κύριε εγώ είμαι απλήρωτος, δεν κατεβαίνω να παίξω. Οι κομμουνιστές που είναι με τους εργαζόμενους, όχι με τις εταιρείες, να τρώμε τα λεφτά από τους παίκτες, δεν είναι σωστό. Ή είμαστε κομμουνιστές ή δεν είμαστε. Να μην πέφτουν σε γάμα εθνική φίλε. Πώς? Να μην πέφτουν στη βήτα εθνική, καλά τους κάναμε. Τι καλός κομμουνιστής. Καλά τους κάναμε. Δηλαδή το άρθρο 44 τους παίκτες που τους φάγανε τα λεφτά, καλά τους κάναμε. Ποια? Να τα πάρουν από τον Κοντομινά. Δεν μου λες Κωστή. Τι καλός κομμουνιστής που είσαι. Περίμενε. Φταίει η ομάδα που εφάρμοσε το άρθρο 44 ή που υφίσταται το άρθρο 44 και σαν άρθρο 44. Ο φίλος είναι κομμουνιστής και είναι ενάντια στα πτωχευτικά άρθρα, αλλά τώρα επειδή είναι η ομάδα του είναι υπέρ των άρθρων. Όπως ο Τσίπρας που βγήκε ο αριστερός, γιατί δεν το κατήργησε το άρθρο. Γιατί έγινε δεξιός, έβαλε μυαλό. Ναι. Εμένα λες κομμουνιστή. Δεν είσαι κομμουνιστής. Για μένα λες. Δεν είπες ότι είσαι αριστερός. Είναι για μένα ο κομμουνισμός, ρε φίλε. Οριστε. Για μένα ο κομμουνισμός είναι βρισιά. Α, συγγνώμη, τότε το ανερώ. Νόμιζα ήσουν αριστερός. Συγγνώμη. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Ανερώ. Τρομερά μεγάλο λάθος. Το ανερώ, είχα άλλη άποψη. Συγγνώμη, άλλη πληροφορία. Τρομερό λάθος κάνω. Συγγνώμη, κάνω λάθος το ανερώ. Το ανερώ. Ανερώ. Πάμε. Τότε πες ό,τι θες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που κάναν συμβόλαια με τον Κοντομινά, όταν του άφησε πιστόλι ο Κοντομινά, να πηγαίνουν από τον Κοντομινά να τα πάρουν. Μάλιστα. Όχι από το σύλλογο. Ναι, αλλά ο Κοντομινάς ήταν ιδιοκτήτης του συλλόγου. Γιατί όταν υπογράφανε με τον Κοντομινά, ενώ αξίζανε 30 εκατομμύρια και προγράφανε για 120, γιατί μιλάμε για ελληνικά λεφτά, έτσι, για δραχμούλες, στιμημένες δραχμούλες, έτσι, ενώ ξέρανε ότι αξίζουν 30, υπογράφανε για 120 με τον Κοντομινά. Και όταν ήρθε ο Παπαϊλιόπουλος και τους είπε, παιδιά, θα πάρω τον Άρη, κόψε τα λεφτά στη μέση ρε παιδιά, αφού ξέρετε ότι είναι υπέρογκα τα λεφτά που παίρνετε. Δεν δεχτήκανε. Να πέσει η ομάδα λέγανε. Το θυμάσαι αυτό ο Ραπτόπουλε? Το θυμάμαι. Τι ρίξαμε την ομάδα. Τότε γιατί ζητάτε να πούμε να πληρωθείτε. Τόσα χρόνια εκείνο τον Κοντομινά πληρώνουμε. Με τον Αγαθοκλέου. Εκείνο τον Κοντομινά πληρώνουμε τόσα χρόνια. Εγώ δεν δέχομαι να ακούω ότι ένας άνθρωπος του Βεληνικού του Κοντομινά, όχι τον έδιωξε ο Σούπερ 3, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Είναι δηλαδή σαν να έρθει ο Σαββίδης και να πει με έδιωξε η θύρα 4. Κάτσε ρε φίλε, εγώ πληρώνω, εγώ κάνω, θα με διώξει εμένα κανένα, αν βάζω τα λεφτά μου. Το οικόπεδο ήθελε, το οικόπεδο ήθελε, το γήπεδο. Και ευτυχώς ήταν ισχωρεμένοι ο Πύρου και ο Πεταλίδης και τους είπε φτιάξε πρώτα το γήπεδο. Ναι. Αλλά φτιάξει πρώτα το γήπεδο που λες. Οι Παοξίδες δεν είπαν όμως τον Ιβάν φτιάξε πρώτα το γήπεδο. Τους δίνει 650 το χρόνο για τον ερασιτέχνη. Και εσύ έχει το ένα με το άλλο. Μην μπλερδεύεις τις κάλτσες. Ω, απλά το αναφέρω. Να μην το πω. Και τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει ο Παπαστρόφ να πούμε με τον Χαχανούλη του. Ο Παπαστρόφ. Λοιπόν, το λάθος του Άρη ήτανε όταν έπεσε Β' Εθνική, τότε Στεφανίδη, δεν έπρεπε να διαλύσει τη λέσχη, φίλε. Έπρεπε να διώξουν με κλωτσομπούνια, να πούμε, αυτόν που ήταν πρόεδρος και τους συναυτό, και να κρατήσει τη λέσχη.
Και τι αγινόταν. Ό,τι καλύτερο υπήρχε. Ό,τι καλύτερο υπήρχε. Υπήρχε συσσωρευμένο χρήμα και υπήρχαν άτομα που θα στηρίζανε το σύλλογο. Τότε δεν έπρεπε να διαλύσουμε τη Λέσχη. Μεγάλο λάθος ήταν που διαλύσαμε τη Λέσχη. Τρομερά μεγάλο λάθος ήταν. Συμφωνείς. Έπειτα, να πω για τη Λαμία και για τον Απόλλωνα και για τα δεύτερο λόγο για τον Απόλλωνα, ότι αν γινόντουσαν, είχαν γίνει οι εκλογές, πρόσεξε, αν είχαν γίνει οι εκλογές στην ΕΠΟ, η Λαμία δεν θα βγαίνει ούτε Πέμπτη. Και δεν είχαμε αυτή την επιτήρηση και θα γίνει, ξέρω εγώ, το Μάιο, λέγανε που δεν θα γίνει το Μάιο, δεν το βλέπω να γίνεται ούτε του χρόνου οι εκλογές. Γιατί όλα γίνονται για τους ψήφους της Φιότιδας, άδερφε, για 2-3 άλλους. Αυτό να το γνωρίζουν όλοι. Και ο Λαμιώτης ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι, δεν είναι Λαμιώτης. Ζαμάν φούντα μου τη Λαμία. Έτσι κι αλλιώς και από το χάρτη να εκλείψει η Λαμία και δεν θα την κλάψει κανένας. Εγώ πιστεύω ότι η Λαμία την πρώτη χρονιά θα έχει κάποιο κόσμο και μετά δεν θα πηγαίνουν και εκεί ούτε 500 δεν άτομα. Δεν υπάρχει Λαμία, ρε. Ό,τι γίνεται, ό,τι είχε γίνει με τις Κέρκυρες, ένα τύπου πόλη, τέτοια ομάδα θα είναι. Ούτε σαν πόλη, ούτε σαν αθλητισμός, ούτε σαν τίποτα. Συμφωνώ. Πες μου, ρε Ραπτόπουλε, εσύ που έχεις και θυμητικό, 5 μεγάλους παίκτες ποδοσφαίρου που έβγαλε η Λαμία. Δεν υπήρχε ποτέ στην ποδοσφαιρική ιστορία η Λαμία, ποτέ. Βέβαια δεν υπάρχει Λαμία. Ούτε Δόξα Δράμας είναι, ούτε ξέρω εγώ Γιάννενα, ούτε Όφη, ούτε Λάρισα. Μια πόλη. Άμα πεις από τους 52 νομούς έχουμε 51, τη Λαμία δεν θα την πούνε λείπει η Λαμία, η Φθιώτιδα. Είναι μια πόλη που δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει να πω. Σαν πόλη. Ρατσιστικό αυτό που λες. Θέλει να βγουν μια φορά από Γινάτη να βγούμε στην πλάτη τη δική μας και θα βγουν κι αυτοί. Τι γιατί να μην βγει η Καρδίτσα που είναι πιο παλιά ομάδα. Η Καρδίτσα πιο ιστορική ομάδα είναι. Και πιο παλιά είναι. 1906-1908. Αυτή 64. Τώρα θα μαλώσουμε να βγει η Καρδίτσα ή η Λαμία. Ή τα Τρίκαλα. Έπειτα το θέμα δεν είναι. Πρόσεξε να δεις. Το θέμα δεν είναι. Άντε τα πήραν αυτοί τα μας. Έτσι πως τα πήραν. Γιατί λέει για το τυπάκος που βγαίνει για το μάτς με τον Καλυθέα που παίξανε εκεί πέρα. Πόσο πήρε το μάτς με την Καλυθέα όμως δεν μας λέει. Με το Μαϊμού τον πέναλτι. Δεν μας λέει πώς πήρε το μάτς με τον Κυρσαμικό με το Μαϊμού τον πέναλτι. Δεν μας λέει με την επανάληψη του πέναλτι να πούμε με τη Σπάρτη μέσα στην τέτοια που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας την μπάλα. Και έδωσε επανάληψη γιατί μπήκαν παίκτες. Το πέναλτι από εκείνο το χέρι, έτσι. Από το χέρι του βολεϊμπολίστα. Ναι, για πες μου λίγο, ρε Ραπτόπουλε, εσύ που έπαιξες και τερματοφύλακας. Και επειδή ξέρεις ότι τη θέση την ξέρω. Αν σε πέναλτι, ο τερματοφύλακας μπλοκάρει την μπάλα. Δίνεται επανάληψη γιατί οι παίκτες μπαίνουν μέσα. Ναι, δίνεται. Αν μπλοκάρει την μπάλα. Ναι, μπορεί να πει ότι εγώ δεν ήξερα ότι θα την μπλοκάρει και πριν την μπλοκάρει μπήκατε όχι, μέσα. Ο διαιτητής. Οι παίχτες δεν είχαν μπει καν μέσα, ρε φίλε. Ο διαιτητής, πρόσεξε. Ο διαιτητής κάθεται στο πλάι, στο πέναλτι και βλέπει και τους παίχτες και τον τερματοφύλακα. Όταν βλέπει, σφυρίζει από τη στιγμή που αποκρούσε ο τερματοφύλακας. Όταν μπλοκάρει την μπάλα, τελειώνει εκεί πέρα. Καταρχήν ο Βασιλάκης όταν σχολίασε τη φάση, λέει δεν κατάλαβα για ποιο λόγο καταλογίστηκε επανάληψη. Περικλείς ο Βασιλάκης που σχολίασε τη φάση. Εδώ πέρα μπερδευτήκαν οι άνθρωποι και λέγανε ότι στο μάτσο με τον Πασεραϊκό ότι με τα μπλε ήταν η αμυντική. Εδώ πέρα γίνονται εσχρά πράγματα. Γίνονται εσχρά πράγματα. Ο Απόλλων Αθηνών έχει μια αλφα ιστορία ρε φίλε, του βγάζει το καπέλο με το έτσι με το αλλιώς. Πέρυσι ήταν να βγει, δεν βγήκε να πούμε γιατί έκανε την βλακεία ο Τενές να πούμε πάλι με 6 παίκτες. Γι' αυτό δεν βγήκε ο Απόλλωνας. Και την είχαν τη φυλαγμένη τη μία τη θέση. Και η Λαμία από το παιχνίδι εκείνο... Η τίποτα, ρε φίλε. Είναι η Φιότιδα και η Ευρυτανία είναι το τίποτα της Ελλάδος, ρε φίλε. Η Φιότιδα και η Ευρυτανία είναι το τίποτα της Ελλάδος. Δεν προσθέτουν τίποτα στην Ελλάδα. Και η Λαμία, φίλε μου, από εκείνο το παιχνίδι με τον Τουρνισάη, δεν ξαναχρησιμοποίησε ποτέ 6 παίκτες σε άλλο παιχνίδι, 6 ξένους.
Σε κανένα επόμενο παιχνίδι δεν ξαναχρησιμοποίησε 6 παίχτες. Και παρόλα αυτά η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Όπως πάνε να κουκουλώσουν και, και κουκουλώθηκε από ό,τι φαίνεται. Ακόμα, περίμενε. Και να σου πω και κάτι. Τι να περιμένω, κοιμούνται οι δικοί μας. Τι κάνουνε. Αντί να σηκώσουν τον κόσμο ανάποδα, να είναι κάτω στην Αθήνα με δικηγόρους και να κάνουν ανάστα ο Κύριος και να τους κάνουν όλους ανάστα ο Κύριος. Δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να είναι κάτω Καρυπίδης με 5 νομικούς και να τα κάνει ανάστα ο Κύριος. Ας τους νομικούς, ρε αδερφέ. Ποιος θα τους πληρώσει τους νομικούς. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Αυτός που διοικεί τον Άρη, να βρει λεφτά, δεν με νοιάζει. Βάλε σύρε Μιλουνούνοβιτς στον γκολ με στις Σέρες και Σιτζανακάκι μες στον Όφι. Και έλα Λαμία εσύ να με κερδίσεις. Να πάρει σοπαλία. Εντάξει, σωστό και αυτό που λες, ρε φίλε, αλλά με τον Όφι για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, μπορούσα να χάνω 3-1 μέχρι εκείνο το σημείο. Οι άλλοι σε κάθε κατεβασιά κάναν φάση μέχρι το 70. Τι χάνεις όμως εσύ. Εγώ χάνω μετά την τελευταία φάση, συμφωνώ. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά, μέχρι το 70, ήμασταν για να χάνουμε 3-1. Κάθε κατεβασιά κάναν φάση οι άλλοι με το μαύρο. Και οι Σέρες χάσανε μάτιν γκολ. Εντάξει, εκεί έπρεπε ο Παυλίδης να το έχει τελειώσει από το 7. Διάλειμμα, διάλειμμα και ώρα. Λέει ένα μήνυμα ότι τώρα που παντρεύεται ο Πρέκας, φήμες λένε ότι λόγω της επικείμενης εγχείρησης του ζήτησε από το Μαλάτο να τον τουμπλάρει στο κρεβάτι την πρώτη νύχτα του γάμου και γι' αυτό ο Μαλάτος παρήγγειλε επιστολή πιλότου, λέει. Φέρε μου την πεθέρα σου, ρε βλάκα. Μαλάτο, δεν είμαστε λίγοι. Στα κλαρίνα σου την κάνεις γαργάρα και μας βγαίνεις και μας λες κάθε επιτυχία του bridge γυναικών. Εύχομαι στο Ζέλιμιρ να γίνει μελιτζανή από τα πανηγύρια. Αριανός από Λαμία, φοιτητής από Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό την Κυριακή. Το μπάσκετ είναι για εμάς τους λίγους. Εσείς μαλώστε για την μπάλα. Ο 515. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Όλα καλά. Αν ήταν όλα καλά, θα αυτοκτονούσαμε, φίλε, από την πλήξη. Μπορώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις. 4-5. Λοιπόν, πρώτα στο φίλο το Μαλάτο. Εμείς χαιρόμαστε όταν ακούμε ελληνικά ονόματα. Πρίντεζης, Παπαπέτρου, Παπανικολάου κτλ. Και χαιρόμαστε. Ναι. Αλλά θέλω να το θυμίσω ότι αυτή τη διοργάνωση τη δημιούργησαν ο Βεζιρτζής μαζί με τον Μιχαηλίδη, μάλιστα στο Μακεδονία Παλάς. Ποια διοργάνωση? Την Ευρωλίγκα. Ο Βεζιρτζής την έκανε? Ο Βεζιρτζής με τον Μιχαηλίδη. Α. Λοιπόν, αυτή είναι μια επισήμαση. Η δεύτερη. Οι φίλοι Αριανοί πληρώνουν την κακή επιλογή προπονητή όταν έπεσε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Διέλυσε όλη την ΚΑΠΑ20 που θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει. Και η εμπάθεια αυτή την κουβαλάει ακόμα στον αγώνα με την καρδία. Ξέρεις ποιος έκανε μήνυση? Κωστή. Ποιος έκανε μήνυση? Ο προπονητής της Καλαμαριάς. Ποιος παίκτης καρδίας έκανε μήνυση? Ω, δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα. Τα παιδιά του Μπιμπισίδη και τα δύο. Αφού τα έδιωξε πρώτα από τον Άρη, δηλαδή την εμπάθεια την κουβαλάει ακόμα. Ε, άμα δεν αξίζαν για τον Άρη τα παιδιά του Μπιμπισίδη. Και ποιοι άξιζαν, αυτούς που έφερε και χρέωσε το σύλλογο και έμεινε πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική? Δηλαδή έφυγε τα παιδιά του Μπιμπισίδη θα κάναν πρωτάθλημα, θα φέρνανε. Έφυγε, μα έφυγε από τον Άρη και πήγε στην Ερμιονίδα Β' Εθνική. Δηλαδή τα παιδιά του Μπιμπισίδη παίξαν στην καρδία. Τώρα στην καρδία. Ε, γιατί δεν ανέβηκε και... η καρδία με τα παιδιά του Μπιμπισίδη? Λοιπόν, άκου Κωστή. Ε, τι άκου Κωστή τώρα, δε. Αντί να χρησιμοποιήσει την ΚΑΠΑ 20, ναι, που είχε έτοιμο υλικό, τους έδιωξε όλους, άφησε ρόστερ 6 παίκτες και μετά έψαχνε για παίκτες. Ναι. Χρέωσε και το σωματείο. Και με την ΚΑΠΑ 20 θα έπαιρνε πρωτάθλημα δηλαδή? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Αν δεν ήθελε να χρεώσει το σωματείο, δεν θα έκανε. Και δεν την ανέβασε κιόλα. Πάμε παρακάτω. Δεν χρεώσε το σωματείο ο Καλαϊτζίδης του Άρη. Λοιπόν. Δεν το χρέωσε. Αυτή η ερώτηση. Δεν το χρέωσε το σωματείο του Άρη ο Καλαϊτζίδης. Δεν γνωρίζω. Ε, δεν γνωρίζεις, γνωρίζω εγώ. Σε αυτές τις κατηγορίες οι ομάδες ανεβαίνουν και για άλλους λόγους. Η Καλαμαριά αυτή τη στιγμή το ρόστερ που έχει είναι το ρόστερ που είχε ο Άρης επί Καλαϊτζίδη και δεν ανεβήκαμε την κατηγορία. Αλλά τώρα ο Καλαϊτζίδης διόρθωσε κάποια κακό σκήμενα, τα βρήκε με κάποιους εκεί πέρα που έπρεπε να τα βρει και ανέβηκε η ομάδα του τρένου. Πράγματα τα οποία δεν τα έκανε με το Άρη έχοντας το ίδιο ρόστερ σχεδόν. Δηλαδή παίχτες που αγωνίζονταν τότε στον Άρη, δηλαδή Καλογέριδες, Λουντούλου, ιστορίες κτλ. Πήγαν όλοι αυτοί, μπράβο, πήγαν όλοι αυτοί στην Καλαμαριά. Δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν ήταν για να ανέβει τότε, αλλά είχε τον Πανσεραϊκό που έκανε 12 στα 12 και ανέβηκε ο Πανσεραϊκός. Για να ρωτήσω σε ένα Κωστή τώρα. Ποιος παίκτης που έπαιζε στον ΠΑΟΚ έπαιξε και στη Λαμία? Quiz.
Ο τερματοφύλακας, ο Πίρτσος. Ο Πίρτσος, μπράβο ρε Κωστή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah. Επόμενος κύριος. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα, καλημέρα φίλε. Στην παρέα σας, χαριμέλα στον κύριο Κιλιτίδη. Με πήρατε την πουκιά μέσα από το στόμα. Εγώ αλλιώς τι ήθελα να το πω και να ακούσει και ο ακροατής ο ταξιτζής σας. Έτσι, χάρη σε αυτόν τον τερματοφύλακα που είχε πάει στον τελικό κυπέλλου στο Καφτατζόγλιο, έγινε βρε ο Γιάννης Γκιξούδης Παοξής βρε για τον Πίρτσο. Ναι. Και μετέπειτα για τον πήρε ο Κυρλάκης ο πρόκειος στον Αγροτικό Αστέρα, γιατί ήθελε να τον πάει στον Ασκλήπ εκεί στο Γυράδικο να τρώει, να τρώει μαζί με τον Ασκλήπ κανένα γυρόπιτο. Ναι. Τι ξέρεις τι έκανε στον Αγροτικό Αστέρα, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν το προλαβώ. Αχ, αγόρι μου. Αγώνας κυπέλλου, ημέρα Τετάρτη. Ναι. Στην πάνω την αιστεία. Ναι. Στο κόρνερ του Μακεδονικού. Πήγε, έσυσε την μπάλα για να χτυπήσει κόρνερ ο Μακεδονικός. Χτυπάει ο Τάκης ο Νικολούδης στο κόρνερ. Ο Πίρτσος είναι ακόμα στο σημεάκι του κόρνερ μαζί με τον Νικολούδη. 1-0 για τον Μακεδονικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ήθελα να πω τώρα όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρετε, η πληροφορία είχε πάρει ένας ακροατής, Νάτκο, αυτός είναι ο παλιός ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην ομάδα της πόλης σας. Όχι Παρατσούκλη. Παρατσούκλη. Και γιατί δεν λέει αυτό που δήλωσε ο προπονητής, ποιος έχει κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες με την ομάδα της γειτονιάς σας, ο Έλληνας κόουτς. Τι είχε πει μετά το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, μας τριμπήσανε. Θα μπορούσε να το λένε, να το φωνάζουν χαϊδευτικά τρυπημένος. Δεν κατάλαβα για ποιο λέτε. Για έναν άτκο που πήρε, γι' αυτό ναι. Γιατί τον άκουσε ο Κάρλος Μπιλιάρδο τώρα στο Buenos Aires και έβαλε να πιει μια μαργαρίτα κοκτελάκι για να αυτοκτονήσει, λέει, διότι ήταν αυτός που καθιέρωσε το 1986 το 3-5-2 σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 3-5-2 και ξέρετε ποιον είχε τερματοφύλακα η Αργεντινή τότε, κύριε Αυτόπουλε. Το 1969, κύριε. Ποιος? Το 3-5-2 εφήρμοσε παγκοσμίως ο Νίκος Αλέφαντος στον Αστέρα εξ αρχείων. Ποιος Αλέφαντος τώρα, δεν έχει πάει ο Κερδίκος ένα πρωτάθλημα, έχασε με το Δούρο τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτός που καθιέρωσε το 3-5-2, έτσι, είναι ο Κάρλος Μπιλιάρδο το 1986 με την Εθνική Αργεντινής, με τερματοφύλακα τον Πουμπίδο και αμυντικό χαφ τον Ολυγκουρτσέα και κατέκτησε το... Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Νίκος Αλέφαντος στον Αστέρα εξ αρχείων εφήρμοσε το 3-5-2 και έκανε το 1-0 μες στον Παρθενώνα και πήρε το διπλό. Παρακαλώ τώρα να βγούμε και το πιτσιρικά τον Αριανό εκεί. Τον Άι Δημήτρη πήρε το δεύτερο διπλό, πάω Αγίου Δημητρίου και έγινε τον Αριανό εκεί. Δηλαδή το θαυμασί του, το θαυμασί του Κοντομινά, ξέρεις τους έκανε ο Κοντομινάς Κωστάκη μου αυτός. Τους κλέντησε. Θέλει να πουλήσει το Χαριστέα, ξέρεις, ναι, σε γερμανική ομάδα, ναι, και δεν τον αφήνει ο Σούπερ 3. Καλά λέει αυτός, ξέρεις, γιατί θυμάμαι τότε είχα ακούσει από ένα φίλο μου, ναι, ότι τον είχαν προτείνει να αναλάβει διερμηνέας το 2002 του Χαριστέα, την πρώτη χρονιά. Ποιον? Γιατί ο Χαριστέας ήταν να πάρει μεταγραφή για Γερμανία το 2002, όχι το 2003. Και τελικά? Και τελικά τι έκανε? Έφερε τον Ζαχουδάνη την άλλη χρονιά. Και ποιον έφερε προπονητή να τους κρυσώσει το χάπι? Τον Μισελ. Και τον Ελ Καλκουρί. Ο Μισελ. Και Ζαχουδάνη όμως. Έτσι. Μισθωτό πρόεδρο. Αφού μπόρεσε ο Ζαχουδάνης να δαγκώσει τους Αριανούς. Όχι, όχι. Μεγάλο ταλέντο, ρε. Όχι, όχι, όχι. Ο Ζαχουδάνης δεν μπόρεσε. Είχε εντολή από τον Ιντερ Αμέρικαν, από το γυάλινο πύργο της Αθήνας. Και το έγινε μεταγραφή το 2003. Τον πήρε ο γαμπρός της κόρης, έτσι. Ο Έλληνας σέντρεφόρ που έπαιξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Δαφνοστεφανωμένου, ο Μπατίστα, τον έφερε μέχρι τη Φραγκούρτη, τον πήρε ο Παυλάκης ο Κουτσολιάκος από το Όφεμπαχ, χερά και τον έφερε εκεί που τον έφερε. Έτσι, το 2003. Ένα χρόνο μετά έγινε η μεταγραφή, 3 εκατομμύρια τότε. Ευρώπουλα. Και σπάσανε οι επιταγές σε τρία κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος τότε. Καλά, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει. Α, και κάτι άλλο, κύριε Κωστάκη μου. Ναι. Ο προηγούμενος ακροατής, ναι, σε αυτό που σας είπε, έχει δίκιο. Τι? Δεν μπορεί να είσαι προπονητής σε μια ομάδα γάμα εθνικής και να παίρνεις παίκτες με μεταγραφή για να σε κουβαλάνε και τους κόνους και τις μπάλες στην προπόνηση. Δηλαδή, 10 ποδοσφαιριστές
από την ομάδα την ΚΑΠΑ 20, αυτό που σας είπε ο ακροατής σας πριν, δεν υπήρχαν για να κουβαλάνε τις μπάλες και τους κόνους. Δηλαδή αυτό τον κάνει μεγάλο προπονητή, το φίλο σας που τον αβαντάρετε. Μια χαρά προπονητής είναι. Τι είναι? Μια χαρά. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή έχει, κατέχει δίπλωμα UEFA Pro Alpha. Δηλαδή θα τον βάλω εις άξο πού? Πού μπορεί να δουλέψει ο κύριος Καλαϊτζίδης εκτός Ελλάδος, κύριε? Δέκα τσιόλιδες θέλει. Τι θέλει? Δέκα τσιόλιδες. Δέκα τσιόλιδες. Ναι, αμέ. Στην Καθισιά. Ο. Ο κύριος Καλαϊτζίδης. Δέκα τσιόλιδες στην Καθισιά. Καλαϊτζίδης ή Δόνης. Δεν μου λέτε. Καλή ερώτηση. Που έχει να επιδείξει έργο ο κύριος Καλαϊτζίδης, κύριε? Φρέ, για προπονητή με μιλάς. Για προπονητή σας μιλάω, κύριε Ραπτόπουλε. Πείτε μου, μια ομάδα. Τι κατέκτησε με μια ομάδα? Πείτε μου ένα τίτλο που κατέκτησε με μια ομάδα. Δηλαδή το μεγάλο το προπονητή τι το κάνει? Η μεθοδικότητά του στη δουλειά του, έτσι. Και οι διακρίσεις που κατακτά κάθε χρονιά. Δηλαδή ο Τσιόλης που ήταν βοηθός του Μπέου, τι είχε δηλαδή? Ο πρώτος προπονητής ήταν ο Αχιλλέας. Άντε γεια τότε. Τι άμα στους καληνύχτα. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Ο Καλατζίδης είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά είναι και τρελός για δέσιμο. Πώς έλεγε ο. Ξεροκέφαλος. Ξεροκέφαλος. Ξερόποντιακό κεφάλαιο. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος για τον Μπρέκα στην ταινία εκείνη που έκλεψε την κόρη του στο έργο? Τι να σου πω. Είσαι μουρλός για δέσιμο. Αλλά είσαι και παλικάρι. αυτό είναι ο Καλατζίδης. Ο Μπρέκα στην ταινία εκείνη. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Έλα, Βίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ρε. Ναι, τώρα αυτός που πήρε ο οδηγός του Κυρισάβα, πάω στοίχημα ότι είναι Θεσσαλονικιός, γιατί ξέρει Θεσσαλονίκη απ' έξω και ανακατοτά καλύτερα από τον Πύργο. Α, έχει πολλές πληροφορίες. Και είναι και κρυφοαριανός. Εγώ σου λέω ότι είναι Θεσσαλονικιός. Και να σου πω κιόλας που πιθανολογοτημένη. Πρέπει να είναι κάτοικος Αγίας Τριάδος, παλιά συνοικία των εξοχών, να πούμε. Δεκαετία του 50 και του 60. Βέβαια, Θεσσαλονικιός είναι αυτός, μην τρως πρόλογο να είμαι. Αφού τα του Άρεως τα ξέρει καλύτερα και από τους Αριανούς. Το μόνο που δεν γνωρίζει είναι ότι στην περίπτωση του Χαριστέα, καλά τα είπε, για αυτά που είπε ρε παιδί με τον Ζακουδάνη, ότι ο Κοντομινάς για να τον ψήσει τον Άγγελο, γιατί ο Άγγελος δεν ήθελε να φύγει από τόσο μικρός, είχε φέρει τον Ντανιέλ Μπατίστα και όπου έβγαινε στο Χαριστέα έξω, δίπλα του ήταν μαζί του ο Ντανιέλος, να πούμε. Ήταν η σκιά του, δηλαδή. Τον έκανε ψιστήριο Μπατίστα το Χαριστέα του. Πρόλαβε δίδυμο 4-4-2 με Μισελ, ο Άρης, Χαριστέα, Ίβιτς, όχι τον Βλάνταν, όχι τον Ήλια. Το μεγάλο τον Ίβιτς. Ήβιτς Χαριστέα 4-4-2. Ήλια ήταν. Ήλια Ίβιτς 4. Χαριστέας δεύτερος και Κούτσης εξάρι. Είμαι στο ξενοδοχείο. Είμαι στο ξενοδοχείο που είναι του Τσαρούκα το καφενείο, το πατσαζίδικο. Ναι. Εκεί δεν έχει το χοτέλ, πώς το λένε. Για μότο, το ξεχνάω. Τέλος πάντων. Απέναντι έχει ένα ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει έρθει ο Αθηνικός Αστέρας με τον Αλέφαντο, προπονητή. Και πάω εγώ εκεί να πιω καφέ με τον Αλέφαντο και με βγάζει τα καρτιά ο Αλέφαντος πώς θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Και λέει τώρα πώς θα τους πιάσω αυτούς. Μας είχε κάνει 0-1 τότε. 0-1. Ο Αστέρας. 0-1. Φάουλ Φίλιππος Φρόντζος. Το φάουλ. Ο Φρόντζος. Με έχει ο Αλέφαντος. Μέσα ήμουνα. Για κατασκοπία με έχει εκεί ο Αλέφαντος. Και εκεί είμαστε τρεις ώρες και το αριστερό πόδι του Ήβιτς. Και πώς εκεί, πώς θα τον κλείσω. Και να λέει. Καλά λέει, πώς θα τους κλείσω αυτούς θα βρω. Από αυτό τα χαφ λέει κάνει κανένας γκολ μωρέ, κάτι μου φαίνεται. Λέω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω μωρέ, Κούτσης λέω τι να κάνει. Και του κάνει την γκολ ο Κούτσης. Τις έχω αναξεταστέω μου λέει. Με αναξεταστέω. Μου κάνε γκολ ο Κούτσης. Τι να κάνω του λέω ρε. Εσύ έπιανες τους δύο, είχες τρεις στόπερ. Κοίτανε, μου λέει ο Μαδάρα λέει φίλε. Ο Μαδάρα. Δεν σκόραρε, δεν ήταν χαφ που σκόραρε. 6 γκολ το χρόνο από τα αμυντικά χαφ έκανε. Στον πάγκο έκανε 8. Αλλά. Και με λέει, τους έπιασε όλους εκεί στη θεωρία. Άκουρε να γελάσεις. Τους πιάνει όλους στη θεωρία. Ο Αλέφαντος, εγώ εκεί γράφω, κάνω ράνο. Και μένουν τα χαφ. Κάνουν τα χαφ γκολ. Δηλαδή έλεγε να πιάσω αυτούς ντουμπλάρισμα. Και άμα έρθει ο Κούτσης, ξέρω εγώ, 20 μέτρα να μην. Κάναν τα χαφ τη δουλειά. Ναι, να μην το φυλάξω τον Κούτσι. Κατάλαβα. Και του λέω, άστο μωρέ τον Κούτσι, θα φυλάξει μωρέ. Του λέω. Και τραβάει ένα Κούτσι από μακριά. Αλλά ξεταστέω, Αφήνα μου λέει. 4-2 το μάτσο. Θυμάσαι. Άρης 4-2 με αναπτωπή. Έλα, ρε, λέγε. Ένα άλλο μάτσο αλόκοτο θυμίσαι. Θυμάσαι που δεν υπήρχαν να πούμε center back. Είχε παίξει ντούμπα center back ο Χαριστέας και μπροστά ο Μπατίστα ένα 3-2 να πούμε. Ο Μιχαλίτσος το είχε κάνει.
Με τον Σεβερνιτζίδη. Το Μπατίστα που τον έβαλε center back στην Τούμπα που είχαμε μείνει με 10 παίχτες. Ποιο τον υπήρχε, ήταν προπονητή. Ο Μιχαλίτσο το είχε κάνει. Έβαλε τον Μπατίστα center back. Δεν είχε. Στην Τούμπα. Ναι. Πάντω ένα, σε πω κάτι τώρα που λες ότι νοσταλγούν του παλιού. Εγώ νοσταλγούν να πούμε τον Κυρινίκο τον Πατσατζή και τον Λάπρο τον Κράτα. Διότι τότε ρε φίλε έπεσε και ένας Μιλόγεβιτ, ένας Λόντα. Όχι, αρχίσαν οι παρεδοντολογίες. Ένας Κοφίδης. Ο Καζοζέν, ο Ηλίας Σαββίδης. Τότε πρωταθλητισμό έκανα ρε φίλε με εκείνη την ομάδα. Με Λόντσαρ, Μιλόγεβιτ, Κοφίδη, Λεκπέλο. Τα 3-4 και τα δύο μάτσες, ας πούμε, στην Έντσα και στη Λιβαδιά. Μπράβο. Εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα. Άμα ήταν νίκες έμπαινε σε πρωτάθλημα να πω. Τι να λέμε τώρα. Γιώργο. Αυτός εγώ. Έλα, πες του. Κάνα χάμπουργκερ, καλό έμεινε. Τι χάμπο και τώρα. Ναι. Από ποιους, από τους, τους καινούριους λες. Ναι. Τι χάμπο και να μείνει. Τι να μου φάει όλα να πω. Κλείσε. Έλα ρε κάτω περίπτωση ώρα σε περίμενα. Σου πω το τελευταίο να πω. Πες το τελευταίο Γιώργο. Ότι εδώ πέρα είμαστε να πούμε Hollywood. Θα έρθει ο Ντελαουρέντης της Νάπολη εδώ συμπολίτες. Διότι ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή έχει προταθεί για το Hollywood για Όσκαρ να πούμε ερμηνείας. Αλφαντρικού ρόλου να πούμε. Προάλλης λεωφόρο. Όσκαρ να πούμε, υποψήφιος για Όσκαρ είναι. Με πιο πρωταθλήματα καλά είναι, εντάξει να πούμε. Δεν μου λες. Τον ιδιοκτήτη του Καζαβίτια τον πιάσουμε να δώσει και ένα φράγκο. Συγχαρητήρια και στους γάβρους. Έτσι γιατί η αδερφή Αγγελόπουλη είναι ωραία. Άστε τα σάλια ρε Θεσσαλονική. Άντε Θεσσαλονική, δεν είναι συγχαρητήρια στον γάβρο. Αλλοιωθήκατε χαρακτήρες να πούμε. Συγχαρητήρια στον γάβρο. Γιατί ρε φίλε, εγώ σαν Αριανός που έχω μεγαλώσει και με τον μπάσκετ του καλό. Γιατί να μην μ' αρέσει αυτό που βλέπω από τον Ένα Σουάρης το πήρε με στην πούσα. Με την Τούρκη ομάδα θα το πάρει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε να πούμε. Του ξηγηθεί αλμυρό πιστή και του καλά της να πούμε. Τα μεμέτια. Μακάρι εκεί μέσα, μακάρι. Βέβαια. Εμείς ποντάραμε και κατάκτηση να πούμε τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό να πούμε. Την άλλη με τόση. Όσοι ζηλεύουν είναι κομπευσικοί να πούμε. Γιατί είναι άσχημοι στον μπάσκετ να πούμε. Μα και είναι και μια ομάδα που οι πρόεδροι του είναι αξιοπρεπέστατοι, δεν έχουν δώσει. Για πάρε! Για ναι, δεν είναι δικό σου. Για κάντε ομάδε τώρα εσεί στον μπάσκετ και πάτε να παίξετε κάτω εκεί πέρα στο σεφ να σα κάνει η διαιτησία το πισινό μαύρο. Τότε αλλιώ θα μιλάτε. Α, μιλάτε τώρα. Μπράβο τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Εγώ τίτλου και σφαγέ έχω ζήσει από τον Παναθηναϊκό. Με έχει πάρει δύο κύπελα στο Ηράκλειο και στη Λάρισα που με έσφαξε. Λοιπόν, δεν με έχει πάρει Ολυμπιακό σφαγμένο τίτλο. Είναι αξιοπρεπέστατη, αυτό έχω να πω. Εμένα ο Παναθηναϊκό μου πήρε δύο τίτλου στα ηλίκη. Έκλεισε. Bye bye. Ραπτό, πολύ καιρό έχουμε να ακούσουμε τον σκυλογιατρό. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει. Μήπως λέει ο Μάνος και ο Ολλανδός τον έχουν αλυσοδεμένο με κάμερες στο υπόγειο ενός νεοκλασικού πάνω από την Εγνατία προς την αρχαία αγορά. Νομίζω έχει κλείσει το μαγαζί αυτό. Είναι κλειστό. Ποιο? Αυτό το μαγαζί που λέει αυτός. Θα έχω πληροφορία. Πάμε προς το τέλος. Είναι κλειστό λίγες μέρες. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να τριτολογήσω. Είμαι ο Νάτκο και να πει στον κύριο ότι είμαι ο Νάτκο. Είμαι ο Γιώργος από την Κατερίνη. Και το η ουσία δίνει μου είναι Νάτκο. Λέγε ρε. Και από εκεί πέρα, τι θέλω να πω. Τι λέγε ρε και εσύ λέγε ρε. Από πίσω μιλάς. Τι μιλάς εσύ. Ορίστε. Για σένα πέρα τηλέφωνο. Μην αγριεύει ρε φίλε. Θέλω να ενημερώσω ποιος είμαι. Μη χαλάρωσε. Όχι, μην κλαις εσύ μάλλον. Γιατί κάτι έλεγε η Χολίπτη στην Ελλάδα. Πήρε το κύπελο. Ποιο πήρε? Το Παναθηναϊκό θα τιμωρηθεί. Παρακαναζεύα λίγο. Μην είσαι επιθετικό. Παρακαναζεύα λίγο, να είσαι απλωμένο. Παρακαναζεύα λίγο. Το Σεντόνι έρχεται. Ήπια δυο κρασιά παραπάνω τώρα. Αυτό τώρα πήγε κανένα χαλασμένο μίση. Κάμψε κανένα χαλάλα που είναι επιθετικό. Το στρώσω εγώ τώρα, το στρώσω. Το στρώσω. Αυτό το Viagra το φέρνει για να μην κατουράει τα παπούτσια του. Ναι, κατουράει τα παπούτσια. Ολύμπια είναι, ρε. Ολύμπια έχει δίκιο. Εκεί πέρα. Ναι. Ολύμπια. Ναι, όχι, Ολύμπια. Εκεί πήγε ο Αθηνικός Αστέρας. Στο Τσαρουχά απέναντι. Εκεί ήταν ο Μπούζος να πάρει συνέντευξη. Έγραφε σε ένα περιοδικό. Κύριε Νίκο, θα τη δώσει καμία συνέντευξη. Άσε ρε το παραμύθι, το έλεγε το Μπούζος. Άσε ρε το παραμύθι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Και Νίκος μην να πάρει με κακό μάτι κάποιον είναι. Άμα τον πάρει με στραβό μας. Τέτοιος είναι, ξέρω κεφάλι κι αυτός. Πάμε ναι. Μάλιστα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Ανέστη. Πότε ανέστη ο Χριστός? Το Πάσχα. Τώρα κοντεύουμε Χριστούγεννα. Δεν κοντεύουμε Χριστούγεννα. 15 Αύγουστο θα πούμε, ρε φίλε, σε λίγο. Στην ανάλυση πάμε. Τι είναι, λέει? Τι? Την Πέμπτη έχουμε τι αναλήψεις είναι. Ποια αναλήψεις? Την Πέμπτη. Και εγώ τι να κάνω? Τι να κάνεις, εγώ πήρα το Ολυμπιακό τελικό, έπαιξε τελικό φανέρ, Ολυμπιακός φανέρ και κατάκτησε Ολυμπιακό. Σε ρωτάει, θα ράψε κάτι καλά. Και τελικό Ολυμπιακό φανέρ. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, μπράβο, χάρηκα πολύ. Γιατί χάρηκες, ρε? Γιατί? Ελπίζω να... Γιατί χάρηκες, ρε? Γιατί χάρηκες? Γιατί οι Αγγελόπουλοι είναι πολύ απλοί άνθρωποι και δίνουν λεφτά στην ομάδα και αυτό που κατάφερα με την τυσικά ήταν μεγάλη... Και σήμερα ο Ολυμπιακός, αυτό που είδαμε, είχε και 80-20 κόντρα διαιτησία. Και είχε κόντρα διαιτησία. Και με κόντρα τη διαιτησία την πέρασε την Τζεσέκα. Και έπαιξε και ξέρω και βλέπουν μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, τα 10χρονα-12χρονα γίνανε Ολυμπιακοί για τον μπάσκετ. Και μπράβο τον Ολυμπιακό και τι καλά ο Ολυμπιακός και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκιο έχεις εγώ για μένα σήμερα. Δεν ξέρω, θα πάτε σε κάνα σχολείο αύριο 11 χρονών και αφοράσουν Ολυμπιακός τα γάρια. Ναι, γελάς. Γελάς. Πώς θα βλέπεις τον Άρη με τη Λαμία, τι θα κάνει? Α, τους ξεσκίζει ο Άρης, αλλά θα βγει η Λαμία. Ναι. Την Καλαμαριά πώς τη βλέπεις, θα ανέβει? Ανέβηκε τρένο έολο. Ανέβηκε. Ναι. Του χρόνου στην Καλαμαριά ο Καλατζίδης θα έχει κάτι φουσκωτούς. Τέλεια. Σαν αερόστατα θα είναι. Ναι. Άντε, bye. Αυτό με την Καλαμαριά είναι ένα απλό παράδειγμα, γιατί και τότε ρίχναν μομφές για το υλικό του Άρη στη Γάμα Εθνική. Και αποδεικνύεται ότι με το ίδιο υλικό η Καλαμαριά ανέβηκε τρένο. Αλλά, ξαναπες το. Έβαλε μυαλό ο Καλατζίδης σε εξωαγωνιστικά θέματα. Σε αυτές τις κατηγορίες, άμα δεν τα έχεις καλά και σε εξωαγωνιστικά θέματα, είσαι καμένος. Δεν πάει να πάρεις να έχεις ομάδα. Πρέπει να έχεις μια ομάδα τρεις κλάσεις ανώτερη. Αυτό είναι. Που φέτος ο Άρης και στη Β' Εθνική δεν έχει μια ομάδα δύο κλάσεις ανώτερη. Πολύ ωραία. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα ταξιάρχη, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα. Νάτος. Επαναστάτη Ποπολάρε. Νάτος. Κώστα Πρέκα. Ο Πρέκα το 1974. Ναι. Να σε πω δύο πράγματα. Από το ράδιο ναυάγιο του τρέχει διαγωνισμός, ναι. Περνάνε μονίμως δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι μονίμως αντικαλατζιδική. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φωτοτυπία όμως. Φωτοτυπία. Και οι τρεις. Μα φωτοτυπία λες και είτε ακούσεις μουστάκι, είτε ακούσεις τον τερματοφύλακα Καρά ή αυτόν που έκανες άνθρωπος ή στα ραδιοφωνικά δεδομένα, περνάει μονίμως η ίδια άποψη. Καρμπόνε ρε παιδί μου. Ότι δεν υπάρχει προπονητής Καλατζίδης. Ναι. Ούλτρα διαφωνία. Πρέπει να έχεις μεγάλο κόμπλεξ. Και όπως λες εσύ είναι τρελός, αλλά είναι καλός προπονητής. Και πολύ σαν προπονητής την ομάδα του την κοιτάει, καλός στην τακτική. Έτσι. Διαφωνώ με τη ζώνη που μαρκάρει στα στημένα, έχω μιλήσει μαζί του. Βέβαια. Διαφωνώ. Είναι πολύ καλός. Επιθετικά οι κινήσεις. Ζώνη βάζει γιατί δεν έχει καλούς παίκτες. Αν είχε καλούς παίκτες θα βάζει άλλο σύστημα, ρε φίλε. Δηλαδή λογικό δεν είναι. Και ένα άλλο δεν κακό χούι που είχε ο Καλατζίδης είναι με τα στημένα στο κόρνερ που κάνει πάντα την πρώτη πάσα και έρχεται και δεν έχει τον άλλος. Άλλο ένα κακό χούι που έχει ο με τα στημένα στο κόρνερ. Όχι, επιθετικά καλά το κάνει. Εγώ η μόνη μου διαφωνία στην τακτική επάνω με τον Καλατζίδη, σε ό,τι κάνει. Στη ζώνη, στα στημένα. Στη ζώνη, όταν στα στημένα. Ναι, μόνο εκεί. Θυμάμαι, εμείς το είχαμε πληρώσει κιόλας. Άμα δεν έχει μόνο εκεί. Το είχαμε γκολ από ψηλά τότε. Άμα δεν έχεις καλούς παίκτες, παίζει ζώνη. Πάει και τέλειωσε. Λοιπόν, μία γραμμή είναι αυτή. Και άλλη. Και άλλη αειδιαστική γραμμή επίσης που περνάνε, αν και εγώ είμαι από την άλλη πλευρά, είναι ότι δεν υπάρχει γλύκος τερματοφύλακας. Και εσύ πολύ σωστά λες ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα καλύτερο τρόπο. Εάν ο ΠΑΟΚ πληρώσει 1,5-2 εκατομμύρια, 3-2,5 και πάρει τερματάρα, να τον κάτσει δεύτερο. Αλλά ο Γλύκος ήταν καλύτερος τερματοφύλακας από τον Μιχάλη. Καλύτερος τερματοφύλακας από τον Μπουριωτόπουλο. Καλύτερος τερματοφύλακας από τον Χαλκιά. Καλύτερος τερματοφύλακας από τον Σέρβο. Τον Βόσνιο. Και από τον τρελό τον Ιτάρση. Και τον Ιτάρση ήταν καλύτερος. Και από τον άλλο τον τρελό που δεν είχε μπλοκάρισμα στην έξοδο. Το Χακόπο που δεν είχε έξοδο. Το Φελό. Αλλά είναι άμπαλοι. Άμπαλοι. Άσχετοι από τον άλλο. Άλλο άμπαλοι και άλλο στημένοι. Και άλλο, άλλο εμπαθείς. Προς το δεύτερο. Εμπαθείς.
Εμπαθείς. Α, επίσης, ένα τελευταίο διάλογο με παοξίδες. Λέω, ποιος προσέφερε πιο πολύ στην ομάδα σας, λέω. Ο Ζαγοράκης ή ο Παύλο Γκαρσία. Και δεν τράπηκα να μου πούνε ο Παύλο Γκαρσία. Και λέω, τι να συζητήσω παρακάτω με εσάς. Άμπαλοι ήσασταν, άμπαλοι θα παραμείνετε. 100 χρόνια Ίβιτς και 100 χρόνια Σαββίδης. Α, τώρα που είπα Ίβιτς, ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Ο μεγάλος Μερκούρης Καραλιόπουλος δεν έπεσε και να σταματήσει τον αγώνα. Συνέχισε. Ο μεγάλος Ίβιτς, λέω, γιουγκοσλαβικό τέτοιο, συνέχισε. Πώς το συνέχισε, εννοώ τον τραυματισμό, δεν συνέχισε το μάτς. Ο Μερκούρης Καραϊλιόπουλος, το θυμάμαι. Κοίτα, σε αυτές τις υποδέσεις, φίλε, είναι και τη γραμμή δίνεται και ο καθένας είναι ανάλογα με το τι ψυχοσύνδεση έχει για εκείνη την πάντως, ώρα. Πάντως, ο Σιφάκης, αν είχε πέσει τότε κάτω, τελείωνε το παιχνίδι. Παίζει ο ποδοσφαιριστής μέσα, είναι άντρας με τα όλα του. Ναι, στον Άρη μέσα στην Τούμπα, ρε, και συνεχίζει το μάτς. Τρώει τσιμέντο από την κερκίδα και συνεχίζει, όχι πήρατε... Πριν δύο χρόνια ο Αναστασίου που έφαγε το μπουκάλι στο Καραϊσκάκι... Στην πλάτη το έφαγε ο Αναστασίου. Και τι έγινε, το έφαγε στην πλάτη, άμα που έπεφτε κάτω και έκανε τον ανάπηρο. Στην πλάτη ο Καραλιόπουλος το έφαγε στη μάπα, στο κεφάλι και ήταν τσιμέντο. Εκεί μούγκα όμως, δεν έχει τέτοιο. Μούγκα όλοι. Αυτά ταξιάρχη για προβληματισμό. Bye. Στο Ηρακλής Άρης ήταν ένας σουπεράς εκεί που δούλευε στον Άρη. Ένας αγριομούτσουνος. Το θυμάσαι. Yeah. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Παλιό σουπερόσκυλο. Τώρα δεν τον βλέπω εκεί πάνω κάτω. Δεν έρχεται. Γιατί ήταν με τους παλιούς, λέει. Το λέει το Σιφάκη, πέσε κάτω. Ρε. Του λέει και του λέει Σιφάκη, απειδείξου, ρε. Του λέει έτσι ακριβώς. Δεν πέφτει. Του είπε ο Σιφάκης. Έτσι είπε ο Σιφάκης. Δεν πέφτω κάτω. Του λέει πέσε κάτω, ρε, του λέει. Και εν τέλει το μάτσο εκείνο νομίζω ήρθε 2-2. Ναι, έτσι πρέπει να έγινε. 2-2. Πρώτο τελευταίο, ναι. Κάμπορα κεφαλιά και τα λοιπά. Κάμπορα τι παιχτάρα, ρε. Ωραίο σεντερφόρο. Σεντερφόρο. Έλα, φίλε. Αλλά στη Βέρεια δεν έκανε τίποτα που είχε. Δεν έκανε. Κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη που δευτερολογώ να προσθέσω κάτι για τη μεταγραφή του Χαριστέα. Την ημέρα που είχε παίξει η ομάδα της καρδιάς σας στο Καραϊσκάκη και είχε κερδίσει με 0-1 με προπονητή τον Νταρντέ. Με παρακάλεσε ο κύριο Σάβα την άλλη μέρα το πριν να πάρω τον κύριο Μπατίστα και τον κύριο Χαριστέα και να του πάω μέχρι το αεροδρόμιο το ελευθερίο. Καρασκάκι ο Άκα ήταν το 0-1. Καρασκάκι. Καρασκάκι. Με παρακάλεσε να του πάω το πρωί στο αεροδρόμιο για να πάρουν την πτήση με τη Λουφχάντσα για Φραγκφούρτη, γιατί ο κύριο Μπατίστα θα συνόδευε τον κύριο Χαριστέα μέχρι εκεί και από εκεί μετά ήταν δουλειά του κυρίου Παύλου Κουτσολιάκου να μεταφέρει τον κύριο Χαριστέα στην πόλη της Βρέμης, στα γραφεία, να κατευθυνθεί στο γήπεδο της Βρέμης για να υπογράψει ο κύριος Χαριστέας. Από φίλο μου μετά που έμαθα ότι κάποιοι Έλληνες από εκεί, κάποιος Έλληνας ήρθε σε επαφή με τον κύριο Τσαλτίδη, το και πρώτο το Μετρόπολης ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Χαριστέα στην ομάδα της Βρέμης. Για τα επόμενα 3 χρόνια που μετά από 2,5 χρόνια πήρε μεταγραφή, 2 χρόνια πήρε μεταγραφή για τον Άγιαξ του Άμστερνταμ, μέσω Παύλου Κουτσολιάκου. Και τον κύριο Χαριστέα, μάλλον τον Άγγελο τον Χαριστέα, τον παρακολουθούσε, τον είχε δει για πρώτη φορά ο σκάουντερ της Βρέμης, έτσι είχα ακούσει, κάπου στο 2000 στο πρωτάθλημα νέων της Εθνικής Ελλάδος, Under 19, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει στη Στοχόλμη. Από τότε τον παρακολουθούσαν ναι, οι Γερμανοί. Και τον επιλέξαν να τον πάρουν το 2002, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε το 2002, διότι ο τότε μάνατζερ της ομάδος της Βρέμης, ο Κλάος Άλοφς, είχε μεταβεί στο γυάλινο πύργο της Ιντεραμέρικα στην Αθήνα, αλλά δεν συνένεσε πώς το λένε το φίλο σας που ήταν πρόεδρος στο Super 3, κύριε Ραπτόπουλε. Σαουρίδης. Ο φύλαρχος που λέτε και εσείς που αποκαλείτε. Ναι. Έτσι, δανείζομαι αυτόν τον όρο. Και ακυρώθηκε η μεταγραφή την πρώτη χρονιά, γιατί είχαν κανονιστεί όλα από την ομάδα, από τη διοίκηση της Βρέμης τότε και ποιος θα ήταν ο Δερμηνίας, και την επόμενη χρονιά με πρόεδρο τον Ζαχουδάνη, ενδιάμεσα τη σεζόν, έγινε αυτό που έγινε πριν λήξει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, έγινε η μεταγραφή του Άγγελου Χαριστέα το 2003 το καλοκαίρι στην πόλη της Βρέμης. Κύριε Ραπτόπουλε, και Δερμηνέας το πώς λένε οι πληροφορίες που έχω μάθει από τον κύριο Σαν, κύριο Νίκο, γιατί αυτός έχει επαφές με αυτή την πόλη, ήταν ένας Έλληνας φοιτητής ο Οδυσσέας. Για τους πρώτους 3 μήνες μετά δεν χρειάστηκε να είναι άλλο πια Δερμηνέας του κυρίου Χαριστέα, διότι είχε μάθει ήδη τη γερμανική
ομιλούσα γλώσσα. Αυτά για να συμπληρώσω για τον ακροατή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να φορέσεις ένα καλσόν. Ναι. Και να έρθεις εμένα να με ταιριάσεις που είπες πριν. Τι να κάνω, λέει, να. Αλλά φορά ένα καλσόν, καλό λίγο μέχρι πάνω σου. Ναι. Γιατί άμα σε πιάσω από πάνω, ναι, θα σε κάνω αντουρβά και θα σε χτυπάω πάνω κάτω. Θα, εντάξει. Τέτοιο σοκολατάκι είσαι, μαλάκα. Ναι. Έλα στο 1,5 μέτρο, εδώ να μου τα πεις. Και άμα δεν φεύγουν τα χέρια φοβερά ωραία, που λέει ο Αλέφαντος, μπαμ μπαμ μπαμ, τέρμα. Μπαμ μπαμ μπαμ, τέρμα. Μην πίνετε πολύ. Εγώ έχω ένα φίλο που όταν πίνει γίνεται επιθετικός. Όταν δεν πίνει είναι μια χαρά. Μόλις πιει θέλει να μας δίνει όλους. Βέβαια, εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στον καβάλα. Λέμε Γιώργο, μη στεναχωριέσαι. Φωνή δεν λέει σύμφωνα πολλά. Κατάλαβες. Άστα να πάει στο διάλογο, φίλε, μην κουράζεσαι. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα, ναι. Έλα, ναι. Εγώ θα ανέβω. Παλεύεις, ρε. Εγώ θα ανέβω. Να το παρασυρθέστε, εγώ θα ανέβω. Πάλι σε ελάϊκο. Εγώ θα ανέβω. Εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, εφέμπτε στο στερόνι εκεί πέρα. Όλοι δυνατοί μαζεύονται, κάνουν τους μάγκες, τι γίνεται εκεί πέρα. Έτσι ρε φίλε, εκπομπή τραβάει, είναι μπουρτάλ. Εφέμπτε στο στερόνι εκεί, ρε. Πάλσε ράικος. Φώναζε με τη μάνα του Τσιμίκα που έπαιζε χαφ. Ο γιατρός δεν. Το Τσιμίκα τον έβγαλε μέσα, ρε που το Τσιμίκα, έτσι ο Τσιμίκα αλλιώ μέσα. Μια βαγόρι μου, Τσιμίκα. Πάλσε ράικο. Ο Τσιμίκα. Το σκύλο το γιατρό. Μετά το γιατρό, μην παίζει του χρόνου αυτό με τον Πανσεραϊκό. Και ανέβω εγώ από σπόντα πάνω. Αμα πέσει. Εκεί να δει πλάκα. Εγώ θα ανέβω. Άκου να σου πω, Βασίλη, το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Θα δεις καμιά εκδίκαση με τη Λαμία τώρα εκεί πέρα, κάνα δικαστήριο για τον Τουρμισάη. Πότε θα γίνει αυτό, ρε φίλε, το 17, το 18, το 19, πότε θα κομπάνε το κάτω το δικαστήριο. Γιατί δεν έγινε το δικαστήριο, ξέρεις. Για πες να μαθαίνω. Στα υπόψη είναι, στα υπόψη. Α, στα υπόψη. Έχουμε βάλει σε ένα φάκελο. Μόνο μην είναι σαν τα υπόψη του Παπαγιανόπουλου που είχε πάει ο Βουτσάς για το σχολείο και λέει στα υπόψη πήγαινε την υπόθεση. Στα υπόψη. Και τα πήγε, και την πήγε την υπόθεση στα υπόψη, το πέταξε το χαρτάκι ο Παπαγιανόπουλος. Δεν έκανα λάθος τώρα να έρθει κανένας εκεί το καλοκαίρι. Συμπαγώ να με σώσει. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο, σου λέω. Εγώ θα ανέβω. Θα ανέβω. Άντε να δούμε. Τι κάνεις, ρε δάσκαλε. Δασκαλάκο. Αποστόλη. Είπατε στα υπόψη, στα υπόψη, στα υπόψη. Πάμε το χαρτί. Επανάστε μάσος. Τι γίνεται τώρα. Τι λέμε τον Ολυμπιακό, τι θα κάνει η Κυριακή που παίζει αντίπαλο. Εγώ παίζω με τον Ολυμπιακό. Ε, ναι, για παίζω. Α, ναι, ξέρω, ναι, ξέχασα, παίζω με τον Ολυμπιακό. Φενέρμπαχτσε, παίρνω άντιτς, Φενέρμπαχτσε. Δεν πήγα καθόλου σήμερα για να είμαι έτοιμος. Α, μπράβο, γι' αυτό δεν πήγες, να είσαι. Είμαι έτοιμος, ναι. Θα τους ισοπεδώσω. Ρε φιλέ, έτσι και γίνει καμιά στραβή. Δεν μου λες, ο Γρηγόρης τέλει για το μισημερένα 60 λέει Τσέσεκά και... Βάλτε τα λεφτά σας! Τα λεφτά σου! Για μένα η Τσέσεκά, άμα ακούει ότι είναι Ολυμπιακός στο Final Four, καλύτερα να δηλώνει κόλλημα να μην κατεβαίνει. Ρε πώς γίνεται αυτό, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το στατιστικό. Ρε, εσύ μέσα στα... 4-4 ημιτελικό, σε 3 ημιτελικούς και έναν τελικό Ολυμπιακός στην Τσεσεκά. Ενώ στη regular season κανονικά τους πατάει τους γάβρους, τώρα δεν μπορεί να τους κερδίσει. Μέσα έξω τον κέρδισε τον Ολυμπιακό νομίζω στην κανονική. Ναι, μέσα έξω. Εκεί στο Final Four κομπλεξάρονται. Στο Final Four φουρφούρι τρώνε κανονικά. Δηλαδή ας δηλώνουν κόλλημα από εδώ και πέρα είναι να ξανατύχουν στο Final Four με Ολυμπιακό Τσεσεκά, ας μην κατέβουν καν, ας δηλώσουν κόλλημα. Τι ώρα παίζουμε, ρε, την Κυριακή. 9,5 λογικά. Τι, όχι ρε το Final Four. Το τέτοιο. 5 παίζουμε γιατί θέλαμε στο μαγαζί. Παίζει Άρης, πώς το λένε, Λαμία και ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ναι. Κακός. Δεν μου λες. Κακό. Πώς το δείχνει καθόλου το R3. Λογικά αυτό θα δείχνει. Τι θα δείχνει. Ξέρω εγώ ρε μάγκα γιατί θα είμαι στο χωριό στο μαγαζί. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι στο χαριλάο. Θα ψήνεις ρε. Θα ψήνω για κουστάκι, τις γιορτάζεις και όλα πάνω θεμάσαι. Όχι, τις κολογιορτές δεν τις γουστάρω. Κρύψου τα παστάκια να φεύγουν από εδώ. Πω. Και ξέρεις τα παστάκια. Πω. Κλείσε. Τα λέμε. Μαρμίτα, έρχεσαι το βράδυ, ε. Ναι, ρε, ευχαριστώ. Ναι. Έλα γιατί προβλέπουμε απόλυες να. Κλείσε. Για καλά. Βάλε να ακούσουμε το σουρωμένο που έκραζε το μεσημέρι τον κόκκινο. Πολύ γέλιο. Όσον αφορά ότι χοροπηδούσαν πολύ εδώ για την νίκη του Ολυμπιακού, πρέπει να δώσετε εκπομπή στον Κυρμίμη, λέει, να διορθώσει την κατάσταση. Άμα πάρει εκπομπή ο Κυρμίμης. Ο Κυρμίμης. Για τον Μπούζα, λέει.
Άμα πάρει κοντέρ ο Κερμίνης, σπάσει τα κοντέρ. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση και χρόνο. Χρόνο έχει, δεν ξέρω αν έχει διάθεση. Ο Κερμίνης να γίνει της ζουρλής. Τι παίζει σήμερα το σενάριο εδώ? Ποντιακά. Γιάννη μου, σε ακούω κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Σε ακούω κάθε βράδυ. Αυτό το πράγμα με τα ποντιακά δεν το αντέχω. Έχω πάει σε κάτι ποντιακούς γάμους συγγενών μου κτλ. Το κεφάλι μετά την άλλη μέρα καζάνι. Δεν το λέω γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εμένα οι συγγενείς μου ακούγαν. Δεν μπορώ να ακούω ποντιακά. Το κεφάλι μου γίνεται παούλα. Για κάποιον που δεν είναι πόντιος και δεν τα ακούει, είναι δύσκολο πράγμα να αντέξει να τα ακούσει. Δεν καταλαβαίνω και τα λόγια. Αυτό είναι το. Είναι πολύ ένταση, πολύ ένταση. Ναι, ζουν. Είναι ναι. Και τα νταούλια εκεί κοπανάνε. Πολύ ένταση, πολύ ένταση. Ναι, είναι πολύ. Εγώ δεν μου ξέρω γιατί. Επειδή έχω έντονη ζωή, ας πούμε, με τις εκπομπές και όλα αυτά και ιστορίες, τη μουσική θέλω τα παλί να την ακούω. Δεν μπορώ και τον άλλο χρόνο θα είσαι πιο chill out να είναι, να είσαι πιο χαλαρό. Ναι. Φύγα, έφυγα. Πολύ. Γεια σου, Χρυσανθόπουλε με τη λίδα σου.